Κοιτάξτε, το σημερινό βίντεο είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Δεν είναι ούτε από την κατηγορία 1 στους χίλιους. Δεν παίρνω συνέντευξη από συγκεκριμένο άτομο. Αλλά θα έχουμε μια τρομερή συζήτηση μεταξύ ενός μεσήλικα και ενός νέου. Πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε τη συζήτηση, Κώστα, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ειλικρινά αυτό το βίντεο το κάνουμε μαζί. Ο Κώστας είναι πάρα πολύ καλός μου συνεργάτης. Έχουμε συνεργαστεί σε πολλά βίντεο μου και έξω από το κανάλι μου, σε διάφορες δουλειές που κάνουμε μαζί. Είσαι το κατάλληλο άτομο για να πραγματοποιηθεί αυτό το βίντεο και είμαι σίγουρος ότι θα κυλήσει πάρα πολύ καλά. Αυτό που θέλω να πω σε εσάς, παιδιά, είναι ότι θέλω να δώσετε μεγάλη βάση σε αυτά που θα πούμε. Ξέρω, κάποιοι δεν σας αρέσουν αυτό το είδος βίντεο που μιλάω, που γενικά παίρνω συνεντεύξεις και τέτοια, αλλά σας παρακαλώ, δώστε βάση στο σημερινό βίντεο, μείνετε μέχρι τέλους, ακούστε το και μπορεί από τα πολλά πράγματα που θα πούμε κάτι να σας μείνει. Λοιπόν, Κώστα, σου δίνω τη σκυτάλη, έχω συνηθίσει να κάνω εγώ τις ερωτήσεις. Θέλω εσύ να ξεκινήσεις με τα θέματα που θα συζητήσουμε, με τη σειρά που έχεις ετοιμάσει εσύ ο ίδιος και πάμε. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν να σε ευχαριστήσω εγώ που είμαι εδώ. Θα πω έτσι στο κοινό σου ότι παρακολουθώ το κανάλι σου από όταν ήσουν με τους 4 αχαρνιώτες. Ναι. Καταρχήν να εξηγήσουμε στον κόσμο ποιος είναι ο λόγος που κάνουμε αυτό εδώ πέρα, αυτό το βιντεάκι, αυτή τη συνέντευξη, αυτή τη συζήτηση κατά κύριο λόγο. Ο λόγος που το κάνουμε είναι για να ακούσει ο κόσμος, ο νέος κόσμος κυρίως, κάποια πράγματα που αν θέλει τα κρατάει, αν θέλει τα πετάει. Και επειδή το YouTube στα δικά μου τα μάτια είναι μία βιβλιοθήκη όπου βάζουμε πράγματα, τραβάς ένα βιντεάκι, το βλέπουν ξέρω εγώ 100 άτομα, τραβάς ένα άλλο βιντεάκι, το βλέπουν 2.000 άτομα. Ή τραβάς ένα βιντεάκι και το βλέπουν μόνο 10 άτομα. Αυτό το βιντεάκι που το βλέπουν μόνο 10 άτομα, στην πορεία των χρόνων, θα φανεί χρήσιμο. Γιατί όταν λες πράγματα τα οποία είναι βγαλμένα μέσα από την εμπειρία τη δική σου, μέσα από την προσωπική σου εμπειρία, είναι η αλήθεια αυτή. Έτσι. Αυτή κάπου θα βοηθήσει. Και ο λόγος που έτσι σκέφτηκα και σου είπα να κάνουμε αυτό το βίντεο είναι γιατί βλέπουμε τη σήμερα ημέρα πολλά πράγματα. Και στο διαδίκτυο και στα social media και στην τηλεόραση κυρίως, ακούγονται πάρα πολλές νόμες. Για τα νέα παιδιά, τι πρέπει να κάνουν, τι πρέπει να κάνεις για να είσαι επιτυχημένος στη ζωή σου. Αυτό που λένε και έχει γίνει και νέα κουλτούρα στη σημερινή μας ζωή, νέο trend θα έλεγα, το ότι η αυτοβελτίωση, έτσι. Αυτά λοιπόν τα ακούν τα νέα παιδιά. Και επειδή έχω και εγώ μια κόρη που είναι τώρα 8-9 χρονών, θεωρώ ότι είναι καθήκον όλων μας, όχι μόνο εμένα, όλων των ανθρώπων που έχουν έτσι εμπειρίες, που θεωρούν ότι αυτές θα βοηθήσουν τα νέα παιδιά να πετύχουν, να είναι χαρούμενα τα παιδιά αυτά, να είναι ευτυχισμένα και να πούν ότι ξέρεις κάτι, θα αντιμετωπίσω δυσκολίες στη ζωή μου, αλλά κάποια στιγμή, όταν θα έρθει το εμπόδιο, θα είμαι κάπως προετοιμασμένος. Δεν θα δω, ας πούμε, ξαφνικά ένα βουνό μπροστά μου και θα με πιάσει ένας πανικός και θα πω: Όχι, Παναγία μου, τώρα τι θα κάνω, ας πούμε. Έτσι. Τι είναι αυτό που μου συμβαίνει. Και θα το δούμε και στην πορεία αυτό. Παρατηρούμε τα νέα παιδιά σήμερα. Που και εγώ μου αρέσει να μιλάω με νέα παιδιά όπως εσύ, ας πούμε, και πιο μικρά από σένα να κουβεντιάζω. Γιατί πέρα το ότι παίρνω και εγώ ενέργεια από τα παιδιά αυτά, βλέπω τον παλμό, έτσι, βλέπω το trend. Θα χαρώ πάρα πολύ, θεολόγε, να συνεχίσεις αυτή έτσι, την προσπάθεια που κάνεις και να καλείς κόσμο που έχει να πει τη δική του εμπειρία. Όχι από το δικό σου το χώρο, που έχω δει πολλές συνεντεύξεις, όπως την προηγούμενη με το παιδί αυτό, που υπήρχαν διάφορες έτσι, γνώμες και απόψεις, όμως είναι μια κατάσταση. Έτσι. Το παιδί αυτό κάνει μια προσπάθεια, όπως πολλά παιδιά, και ακολουθούν αυτόν τον δρόμο. Έτσι, που θεωρούν ότι αυτός ο δρόμος θα οδηγεί στην επιτυχία. Είναι σεβαστό αυτό, έτσι. Δεν είναι κατακριτέο. Οπότε ναι, ξεκινάμε την κουβέντα αυτή με το σκοπό αυτό, δηλαδή ο κόσμος που θα τα ακούσει ας κρατήσει ό,τι είναι ωφέλιμο, ό,τι δεν το αρέσει ας το πετάξει και πολλές φορές ξέρεις ακούμε πράγματα τα οποία μπορεί να μας φαίνονται αδιάφορα αλλά στην πορεία βλέπουμε ότι κοίταξε να δεις εκείνο που είχα ακούσει κάποια στιγμή τελικά είχε δίκιο εκείνος. Ναι. Για παράδειγμα, πριν έρθουμε, καθώς ερχόμασταν εδώ ας πούμε, για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας και να ετοιμάσουμε το χώρο. Είπες κάτι πολύ εύστοχο, το οποίο μου άρεσε και θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό. Εννοείται. Βλέπουμε ότι ζούμε σε έναν κόσμο που τα πάντα τρέχουν πολύ γρήγορα. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω από ένα πράγμα. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νέοι, στη δική σου την ηλικία. Δηλαδή, σε έναν κόσμο που τρέχει τόσο πολύ γρήγορα, παιδιά που έχουν, για παράδειγμα, το σχολείο τους ή το πανεπιστήμιο τους και ταυτόχρονα έχουν και την ανησυχία. Πρέπει να δουλέψω. Πρέπει να βγάλω λεφτά για να κάνω κάτι. Και τώρα
Το κάτι είναι βάσει τις ανάγκες που έχει, τις ανάγκες που του δημιουργείται. Δηλαδή βλέπει ένα ωραίο κινητό, βλέπει μια ωραία κάμερα, βλέπει ένα ωραίο υπολογιστή ή κάτι που θέλει να κάνει που θα θεωρεί ότι θα τον γεμίσει μέσα, θα του δημιουργήσει ικανοποίηση, θα χαρεί γι' αυτό. Άρα η πρώτη μου ερώτηση για εσένα είναι εξής. Ποια είναι τα τρία προβλήματα που πιστεύεις ότι αντιμετωπίζει σήμερα ο νέος που είναι στην ηλικία σου την ηλικία? Και μετά θα σου πω εμείς τι αντιμετωπίσαμε στη δικιά μας την ηλικία. Κοίταξε, εγώ συναναστρέφομαι με πάρα πολλά άτομα και λόγω της σχολής και στις παρέες μου που έχω μέσα. Συναναστρέφομαι επίσης και μεγάλους, λόγω και της δουλειάς, επειδή εργάζομαι. Στάνταρ, το πρώτο πράγμα που έχω συναντήσει, σαν μέσο όρο να το πω και έτσι, είναι το θέμα των χρημάτων. Άκουσα πρόσφατα την πρόταση από φίλο μου, ο οποίος είναι μικρότερος από μένα. Μπρο, πρέπει να φτιάξω κάποια χαρτιά μόνο και μόνο για να εργαστώ, να έχω δικά μου λεφτά. Σαν μαθητής με τους φίλους σου σκέφτεσαι αυτό το πράγμα. Και σου είναι κύρια ιδέα. Δεν λέω ότι είναι κακό. Δεν λέω αυτό, δεν θέλω να τον κατακρίνω. Κι εγώ ήθελα τότε στην ηλικία του να βγάλω λεφτά. Το ακούσα από ένα παιδί 15-16 χρονών. Και τώρα έρχεσαι στα λίγο πιο μεγάλα, 18, 19, 20, σε αυτά που είμαι τώρα στη σχολή. Και όπως είναι αντιληπτό, θα πρέπει ο κάθε φοιτητής, άμα μένει κιόλας μακριά από το πατρικό του, να βγάλει πέρα με κάποια λεφτά, τα οποία σίγουρα δεν θα είναι των γονιών σου. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που καλά κάνουν, οι οποίοι για να μην ζητάνε λεφτά τους γονείς, πηγαίνουν μόλις τελειώσουν το σχολείο και ξεκινάνε δουλειά. Πολύ ωραίο αυτό το σημείο. Λοιπόν, πριν το αναλύσουμε αυτό το κομμάτι, που είναι πολύ σημαντικό, έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα σου πω εμείς τι κάναμε στη δικιά μου τη γενιά, έτσι. Εγώ είμαι γεννημένος το 76, άρα είμαι 40-47. Και τώρα το Μάιο. Εγώ νόμιζα ότι ήταν 30. 48. Είναι ο αθλητισμός, ξέρεις, ναι. Βοηθάει. Λοιπόν, αυτό το θέμα που ανέφερες των χρημάτων σε μικρή ηλικία, δηλαδή τα παιδιά τι ψάχνουν? Ψάχνουν να γίνουν ανεξάρτητα, έτσι, να έχουν τα δικά τους λεφτά να κάνουν πράγματα. Ψάχνουμε, γιατί είμαι και εγώ μέσα. Δεν το παίζω ανώτερος, να το πω, μην παρεξηγηθώ πάλι. Ψάχνουμε λεφτά μόνο και μόνο γιατί οι ανάγκες έχουν πολλαπλασιαστεί. Είναι σημείο των καιρών αυτό, να ξέρεις. Είναι χαρακτηριστικό φαινόμενο της εποχής. Δεν μπορούμε. Και θέλω να πω κάτι, δεν το κατακρίνουμε αυτό, έτσι. Και πριν ξεκινήσουμε, να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ας πούμε, η πιο σημαντική τέχνη, το πιο, ας πούμε, δύσκολο επάγγελμα που μπορεί να φανταστεί κάποιος, ποιο μπορεί να είναι? Ο γιατρός. Η ιατρική πώς θεμελιώθηκε? Από την παρατήρηση. Δηλαδή, παρατηρούσαν πράγματα και βάσει παρατήρηση δημιουργήθηκαν οι επιστήμες. Η φυσική, η χημεία. Και αν πάμε και σε πιο έτσι βαθιά πράγματα, είναι και παρατηρούσες, έκανες τα πειράματά σου και έβγαζες συμπεράσματα. Αυτό είναι ένα καλό στοιχείο που πρέπει να το έχουμε εμείς μέσα μας. Και τα νέα παιδιά, αλλά και οι άνθρωποι στη δικιά μου την ηλικία, έτσι, ότι παρατηρούμε την κατάσταση, δεν την κρίνουμε, ούτε την κατακρίνουμε. Έτσι, ακριβώς. Την αναλύουμε και προσπαθούμε να δούμε τι κρατάμε από αυτή την κατάσταση και τι ωφελεί αυτά τα παιδιά ή όλους μας. Γιατί κριτήριο όλων, ανεξαρτήτως ηλικίας, είναι το μέσα μας. Δηλαδή αυτό που θα σου υποδείξει ανά πάσα στιγμή και ώρα, αν έχεις επιτύχει, δηλαδή είσαι χαρούμενος, ευτυχισμένος, είναι το μέσα σου. Αν μέσα σου αισθάνεσαι ευτυχισμένος, όχι για 10 λεπτά, για μία ώρα, για ένα χρόνο, και δεν αισθάνεσαι κενό, αισθάνεσαι γεμάτος, πάνω να πει ότι αυτό που έκανες είναι αυτό που ήθελες, αυτό που είσαι φτιαγμένος με λίγα λόγια, για να σου το πω. Αν ένας ο οποίος θέλει να το χόμπι του να το κάνει δουλειά, που πιστεύω ότι γενικά, άμα αγαπάς κάτι πάρα μα πάρα πολύ, σίγουρα θα το πετύχεις. Αλλά επειδή από τα πρώτα χαστούκια βρίσκουμε το plan B, που είναι το εξωτερικό πάντα, αυτό σε κάνει ευτυχισμένο. Σου λέει ότι από τη στιγμή που η χώρα μου η ίδια δεν μπορεί να με βοηθήσει, θα φύγω να πάω σε εκείνη τη χώρα που αυτό το πράγμα που ήταν τόσο στη χώρα μου, είναι τόσο σε εκείνη τη χώρα και μπορεί να μου δώσει και την οικονομική άνεση, να χτίσω την οικογένειά μου και τέτοια. Λοιπόν, πολύ σημαντική παρατήρηση αυτή και θα την κρατήσουμε, γιατί θέλω να την κρατήσουμε για να την αναλύσουμε λίγο παραπέρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα σου πω ότι γίνοντας τη δικιά μου την γενιά, έτσι, τη δεκαετία, ας πούμε, του 90, τέλη δεκαετία του 80 και του 90, τότε η τεχνολογία δεν υπήρχε, έτσι. Και για όσους είναι στη δικιά μου, το δικό μου το ηλικιακό, ας πούμε, εύρος, θυμούνται ότι τέλη δεκαετία του 80 ήρθε η ιδιωτική τηλεόραση. Δηλαδή, εμείς μέχρι τότε δεν υπήρχαμε διαφημίσεις. Ούτε ίντερνετ υπήρχε, έτσι. Δηλαδή, υπολογιστές είχαμε ελάχιστοι. Εκεί, τέλη δεκαετία του 80, αρχές δεκαετία του 90. Οπότε υπήρχε η κρατική τηλεόραση με ελάχιστες εκπομπές, διαφημίσεις κλασικές. Μάλιστα, τότε υπήρχε ο νόμος που έλεγε ότι απαγορευόταν να παίζουν διαφημίσεις με παιχνίδια.
για να μην δημιουργείται στο κοινό, στους γονείς, η ανάγκη να το δει το παιδί και να το αγοράσει κάτι. Αυτό, αν θυμάμαι καλά, άλλαξε με νόμο το 90, που μπήκε η ιδιωτική τηλεόραση και έπρεπε να έχουν έσοδα, οπότε ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα. Τότε εμείς είχαμε ανάγκες, αλλά ανάγκες μας ήταν να αγοράζουμε πράγματα που κάλυπταν την παιδικότητά μας. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν, ξέρω εγώ, εκεί 16-17, είχαμε τότε ένα παιχνίδι που λεγόταν Σουμπούτεο. Έτσι. Ήταν ουσιαστικά. Και στα, όταν πήγε ένα δημοτικό, υπήρχε το Σουμπούτεο. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Δηλαδή, με τα ποδοσφαίρα, με το ποδοσφαιράκι. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε και τα Lego. Είχαμε διάφορα πράγματα. 17 και... χρονών Lego. Ναι, γιατί είχαμε. 17 ναι, χρονών Lego, ναι, ναι, ναι. Και τώρα. Απλά κάνω τη σύνδεση ότι τώρα ο 17χρονος δεν έχει καμία σχέση με παιχνίδια. Όχι. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή ήταν οι ανάγκες μας που θέλαμε να καλύψουμε με λεφτά που θα τα βγάζαμε, ήταν να πάρουμε πράγματα της εποχής. Δηλαδή τότε δεν υπήρχε PlayStation, ούτε υπολογιστές, παιχνίδια σε υπολογιστές. Κάποιοι που είχαν, ξέρω εγώ, Amstrad, είχαν τα λεφτά οι γονείς και τους πέρανε, αλλά τα παιχνίδια ήταν, ξέρεις. Όχι σε πολύ μεγάλο εύρος. Εγώ προέρχομαι από μια μέση οικογένεια. Έτσι. Οπότε είχαμε τις παιχνιδομηχανές, δηλαδή ένα μηχανάκι φαντάσου pocket size, μικρό, το οποίο είχε ένα παιχνίδι ή 2-3 παιχνίδια και ασχολούμασταν με αυτό. Αλλά δίναμε πάρα πολύ έμφαση στην ζωή με τους άλλους, δηλαδή στην επικοινωνία. Δηλαδή σκοπό μας τότε όταν πήγαμε 17-18 και ξέρεις τότε δεν ήταν εύκολη σχέση με τα κορίτσια, δηλαδή δεν είναι όπως τώρα που πας και μιλάς στην άλλη και τα φτιάχνεις αμέσως και έχεις ένα δεσμό. Τότε... να μην είμαστε και απόλυτοι αμέσως για ναι, κάποιους. Εμάς ήταν, φαντάσου, πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία αυτή να βγεις, να μιλήσεις, να χορέψεις. Υπήρχε όλο αυτό το πράγμα. Και τότε στα μάτια τα δικά μας, τη δικιά μου τη γενιά, ήταν αυτό. Λέγαμε να τελειώσουμε το σχολείο, να μπούμε στο πανεπιστήμιο και από εκεί πέρα να κάνουμε τη φοιτική ζωή. Δηλαδή να είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε πράγματα. Γιατί δεν ήμασταν. Είχαμε ένα περιορισμό από το σπίτι. Δεν ήταν όλα δεδομένα, δηλαδή πάρτι, ξενύχτη κτλ. Έπρεπε να πάρεις ένα τον μπαμπά, της μαμάς. Δεν ήταν εύκολο. Και φυσικά έπρεπε να έχεις τα λεφτά. Πού θα βρεις τα λεφτά, τα δίνει ο μπαμπάς και η μαμά. Πάντα τα δίνει. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αν πήγαινε σε άλλη πόλη, θα στα δίνανε οι γονείς σου τα λεφτά. Μα δεν μπορούσε τότε. Την περίοδο εκείνη. Δεν δούλευαν νέοι τότε. Εμείς, ξέρω εγώ, συμφοιτητές μου και εγώ πηγαίνουμε, δουλεύουμε για να έχουμε λεφτά. Θα σου πω. Στην ηλικία, ας πούμε, του γυμνασίου, του λυκείου, υπήρχαν παιδιά που περνάγανε δύσκολα και δουλεύανε. Τα απογεύματα. Δουλεύανε. Συνήθως δουλειές τώρα φαντάσου σερβιτόρι κυρίως, ναι, ναι. Ή σε κάποιες άλλες δουλειές των γονέων, των γονιών τους και πέρανε κάποιο χαρτζηλίκι. Αλλά η λογική της δικιάς μας της γενιάς ήταν ότι, παιδί μου, εσύ δεν χρειάζεται να δουλέψεις. Εσύ χρειάζεται μόνο να διαβάζεις. Γιατί αυτοί οι γονείς περάσαν δύσκολα και πιο πολλοί δεν είχαν σπουδάσει, δουλεύαν κάπου, ας πούμε, στο δημόσιο ιδιωτικό τομέα. Αλλά ο σκοπός της ζωής τους ήταν τα παιδιά τους να σπουδάσουν, να γίνουν κάτι. Κοίταξε να δεις τώρα που έχει γίνει το αντίθετο. Εδώ θέλω να καταλήξω. Δηλαδή, στο μυαλό μας τότε η επιτυχία ήταν να μπούμε στο πανεπιστήμιο και να πάρουμε ένα πτυχίο. Ήταν, ας πούμε, αυτό που θα μας έκανε διάσημο στην παρέα μας, στις κοπέλες, έτσι, στο κοινωνικό μας περίγυρο. Αυτό που θα μας αναδείκνει, ας πούμε, στους άλλους. Ότι κοίταξε να δεις, ο τάδε πέρασε, ξέρω εγώ, στην νομική, ο τάδε στην ιατρική, ο τάδε μηχανικός, ο τάδε μαθηματικός, οτιδήποτε. Ήταν αποτυχία, να ξέρεις, στη δικιά μας τη γενιά και δαχτυλοδεικτούμενη εκείνη ή εκείνος ο οποίος δεν πέρασε στο πανεπιστήμιο. Το θεωρούσαμε αποτυχημένο, το οποίο είναι λάθος. Με αποτέλεσμα, θα στο κάνω πολύ γρήγορο, με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει σήμερα εδώ, δηλαδή. Οι 45-40 ηλικία μου υποτίθεται ότι σε μια χώρα σύγχρονη και ευρωπαϊκή όπως είναι η Ελλάδα, πρέπει να είναι η γενιά μου τη στιγμή αυτή, πρέπει να είναι ηγέτες, και κράτα τη λέξη, σε κάθε αντικείμενο, σε κάθε τομέα. Μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολιτική, αθλητισμό, διοίκηση, στα πάντα. Κανονικά πρέπει να είναι η δικιά μου γενιά. Εδώ έχω ένα ερωτηματικό μεγάλο. Είναι η δικιά μου γενιά αυτή η γενιά που κάνει σήμερα κουμάντο στην Ελλάδα? Σε όλους τους τομείς που ανέφερα. Απάντηση και άποψη προσωπική είναι ότι όχι. Αυτοί που κάνουν κουμάντο πλέον είναι ακόμα οι 60-70. Έτσι. Οι ομάδες και το σύστημα που αυτοί έχουν δημιουργήσει. Η δικιά μου γενιά, επειδή έκανε πράγματα που δεν ήθελε, αλλά έλεγε ότι θα τα κάνω γιατί έτσι πρέπει να τα κάνω. Δηλαδή θα γίνω δικηγόρος γιατί ο δικηγόρος βάζει λεφτά. Όχι γιατί έχω ταλέντο να γίνω δικηγόρος ή έχω ταλέντο να γίνω γιατρός. Έχω ταλέντο να γίνω ζωγράφος. Οπότε βλέπεις στην πορεία των χρόνων, δηλαδή όταν εμείς
πριν 25 χρόνια, 27 χρόνια που ξεκίναγα εγώ τις σπουδές μου, για παράδειγμα, όλη της γενιάς μου, βλέπεις ότι το αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Και τι είναι το αποτέλεσμα? Ένα γκρι πράγμα. Θεωρούμε ότι υπάρχει επιτυχία? Νομίζω ότι δεν υπάρχει επιτυχία. Έτσι. Δεν υπάρχει επιτυχία. Αφήνω το κομμάτι το δικό μας, έτσι, για να σου δώσω, έτσι, να δώσω στον κόσμο το νέο που ακούει τώρα πώς ήταν. Και αυτό είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να το πάρουν και να το κουβεντιάσουν με τους γονείς τους. Γιατί οι γονείς τους λογικά είναι στη δικιά μου την ηλικία περίπου, έτσι. Εντάξει. Δεν είναι και όλοι με τους γονείς τους. Ναι. Αλλά είναι μια πολύ καλή αφορμή αυτή να συζητήσουμε με τους γονείς τους. Τώρα, σε αυτό που λες, τα παιδιά που θέλουν τα λεφτά σήμερα. Ξέρεις κάτι, βιάζονται να μεγαλώσουν τα παιδιά. Ναι, αυτό ισχύει. Πρώτη ηλικίου, δηλαδή, ήμουνα στο σχολείο και το καταλάβαινα όχι από τους φίλους μου, από τον ίδιο μου τον εαυτό. Πώς να το πω, από τις σχέσεις μέχρι, όπως είπαμε, για τη δουλειά, να πάω να δουλέψω. Γενικά, εγώ αυτό που ήθελα όταν ήμουνα γυμνάσιο λύκειο, να γίνω 18, να ανεξαρτητοποιηθώ. Πράγμα που το έλεγα στους γονείς μου, ξέρω εγώ, θα γίνω 18 και δεν θα μου ερωτάτε πού θα πηγαίνω και τέτοια. Και γίνομαι 18, αλλά μετά κατάλαβα πόσο σημαντική είναι η βοήθεια των γονιών. Σήμερα δεν είναι όπως εμείς τότε. Δηλαδή τα παιδιά είναι πιο συνειδητοποιημένα από εμάς. Γιατί σκέψου ότι η γενιά η δικιά σου πέρασε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα. Δηλαδή φαντάσου ότι όταν ήρθε η μεγάλη κρίση του 8 του 9, η οποία επηρέασε όλες τις οικογένειες, έτσι. Δηλαδή δεν υπήρχε οικογένεια που να μην έχει πρόβλημα ή μια δυσκολία στα οικονομικά της. Δεν μιλάω τώρα για τις πλούσιες οικογένειες, που αυτό είναι ένα 10-15% της ελληνικής κοινωνίας. Τα παιδιά αυτά πέρασαν δύσκολα. Δηλαδή, αυτό τους βοήθησε να γίνουν πολύ πιο συνειδητοποιημένοι από εμάς. Με ποια έννοια? Εγώ θεωρώ σήμερα και πραγματικά χαίρομαι που βλέπω τα βίντεο σου και τους καλεσμένους σου και τις εκπομπές που έχεις κάνει με τον φίλο σου τον Γιώργο στο Φοιτητό Φάση, όπου εκεί πραγματικά αναπτύσσατε θέματα τα οποία σίγουρα περάσανε κάπως έτσι. Αλλά είμαι βέβαιος ότι στα επόμενα 2, 3, 4, 5 χρόνια αυτές οι κουβέντες που κάνατε θα είναι πολύ επίκαιρες. Δηλαδή, βλέπω κόσμο που είναι συνειδητοποιημένος. Δηλαδή, σας άκουγα που μιλάγατε και θέατε θέματα τα οποία φαντάσου είναι μελέτες στο Harvard τη στιγμή αυτή. Δηλαδή, λες πώς είναι δυνατόν δύο νέοι άνθρωποι 18, 19 χρονών ή 17 χρονών να κάνουν μια κουβέντα, η οποία κουβέντα έχει γίνει μελέτη στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου για να βγάλουν ουσιαστικά ένα συμπέρασμα. Μια κατάσταση που συζητάμε τη στιγμή αυτή, έτσι, της ευτυχίας των νέων, της επιτυχίας των νέων και θέλουμε νέους, λένε, που να είναι ηγέτες. Το ξανακρατάμε αυτή τη λέξη, ηγέτες, έτσι. Και βλέπω ότι αυτή η κατάσταση που περάσαν τα παιδιά αυτά στις οικογένειες τους έκανε πολύ συνειδητοποιημένους. Θα σου πω κάτι που το κουβεντιάζω τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ, σαν παρατήρηση. Ας πάμε στο προηγούμενο αιώνα, έτσι, του 1900 με το 2000. Εγώ θα σε ρωτήσω, ποιους μεγάλους καλλιτέχνες στα γράμματα, στην τέχνη, ξέρω εγώ, της ποίησης, στα μαθηματικά, στη φυσική, θυμάσαι να ανέδειξε η Ελλάδα? Εγώ στο Καβάφη. Κομμάτι της μουσικής τώρα. Καλά, Καβάφης, ναι, στάνταρ. Ελίτης. Σεφέρης, που πήρε και Νόμπελ κιόλας. Καζαντζάκης. Πάμε στις θετικές επιστήμες. Παπα-Νικολάου, στην ιατρική. Αυτό δεν το γνωρίζω, συγγνώμη. Τες Παπα-Νικολάου. Υπήρχαν Έλληνες οι οποίοι, όπως ξέρουμε καλύτερα, η Ελλάδα δεν ήταν στα καλύτερά της. Δηλαδή, φαντάσου, 1900, ήμασταν ακόμα στη φάση της εξόδου από την τουρκοκρατία, έτσι. Ήμασταν εκεί στην έξοδο, μετά έρχεται και ο παγκόσμιος. Πριν έχει έρθει η καταστροφή της Σμύρνης, όπου η Αθήνα, φαντάσου, την περίοδο αυτή, και είναι ένα πολύ καλό σημείο να το αναφέρουμε, η Αθήνα ήταν ένα χωριό και με παράγκες. Βλαχοχώρη. Ακριβώς. Και όταν ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι από τη Μικρά Ασία, Έλληνες, έτσι. Φέρανε πολιτισμό. Ας πούμε ο θείος μου. Κουλτούρα, γιατί είναι ακριβώς, έχει πολιτισμό. Ακριβώς. Κουλτούρα και τεχνογνωσία. Γιατί ήρθαν άνθρωποι που είχαν εργοστάσια κατεργασίας ξύλου και διάφορα πράγματα. Ας πούμε ο θείος μου, ο μπαμπάς του είχε εργοστάσιο με 1500 εργαζομένους που φτιάχνανε έπιπλα. Και έφερε τα καλούπια, εδώ ήταν, στα Πατήσια ήταν το εργοστάσιο του, στα κάτω Πατήσια. Όπου ξεκίνησαν να φτιάχνουν έπιπλα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δημιούργησαν την Ελλάδα τη δεκαετία εκείνη, τότε. Έτσι. Μετά έρθει ο πόλεμος. Πόλεμος, εμφύλιος. Εμφύλιος, μετά μεταπολίτευση. Τις οι ανάγκες δημιούργησαν συνειδητοποιημένους ανθρώπους. Και θα τολμήσω να παραλύσω τη συνειδητοποίηση των ανθρώπων εκείνης της εποχής με τα παιδιά σήμερα. Και αυτό που λέω πάρα πολλές φορές και στο εσωτερικό, επειδή ξέρεις, κάνω κουβέντες πολύ, η δουλειά μου είναι εξωτερικό πλέον, έτσι, τα τελευταία 6 χρόνια, 7, είναι ότι το καλό για τους νέους ανθρώπους σήμερα που βλέπω εγώ είναι ότι τα παιδιά, επειδή αυτά είναι συνειδητοποιημένα, είστε συνειδητοποιημένοι και έχετε μια πολύ ωραία έκφραση, έτσι.
Δηλαδή, πολλά TikTok, πολλά YouTube, πολλά, ξέρω εγώ, stories στο Instagram. Αυτό δίνει έκφραση, διάθεση έκφραση. Εγώ πιστεύω ότι αν οι νέοι, και εδώ είναι ένα σημείο που θέλω να το πιάσουμε, αναρωτηθούν, ξέρεις κάτι, σε τι είμαι καλός. Γιατί όλοι είμαστε σε κάτι καλοί, έτσι. Όχι σε τι είναι ο άλλος καλός, να τον κάνω αντιγραφή, να γίνω κι εγώ ένας, ξέρω εγώ, θεολόγος, ένας Κωνσταντίνος, ένας, ξέρω εγώ, διβάσιμος ηθοποιός. Τι είμαι καλός. Σε αυτό είμαι. Να κάνω μια ενδοσκόπηση. Σε αυτό είμαι καλός. Πιστεύω ότι θα δημιουργήσουμε τέτοια πνεύματα θεολόγια. Δηλαδή, θα ξαναδούμε πάλι Καζαντζάκηδες, θα ξαναδούμε, ξέρω εγώ, Παπα-Νικολάου, γιατρούς, θα ξαναδούμε ενδεχομένως Καραθοδωροί, έτσι, ανθρώπους οι οποίοι προσφέρανε με την επιστήμη τους στην Ελλάδα. Κοίταξε, ρε Σίγκωστα. Δύσκολο μόνο και μόνο γιατί θα δω τον απέναντι που κάνει κάτι καλό, θα τον θαυμάσω, θα τον ζηλέψω, αλλά θα μείνω εκεί. Δεν θα κοιτάξω καν τον εαυτό μου. Υπάρχουν πάρα πολλές εξαιρέσεις από παιδιά της ηλικίας μου που κάνουν αυτό που κάνουν σε άριστη κατάσταση για την ηλικία τους. Δηλαδή, μιλάμε, βρίσκονται στο top, είναι ολόκληροι επαγγελματίες και συνεχίζουν και το κάνουν. Αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά που βλέπω, οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι να κράζουν. Και τώρα θα επιστρέψω σε αυτό που είπες ότι να δει κάποιος τα δικά του ταλέντα, γιατί όλοι έχουμε ταλέντα. Δεν είναι ότι διαφωνώ. Απλά όταν πάλι βλέπεις τα πρότυπα, που αυτή τη στιγμή πρότυπα στην Ελλάδα για τους νέους είναι ο streamer, τραγουδιστής. Άκουσα την άποψη της προάλλες από γνωστό μου ότι εντάξει τι είναι, βάζεις autotune, εσύ ξεκινάς να τραγουδάς, βγαίνει επιτυχία, βγάζεις λεφτά. Και ξέρεις ποια είναι η φάση, ότι μπορεί να μην έχεις ταλέντο. Γιατί κάποιοι από αυτούς, δεν θέλω να τους βάλω όλους σε ένα καλούπι, αλλά κάποιοι από αυτούς όντως δεν έχουν ταλέντο στη φωνή. Και βγάλανε έτσι τα λεφτά. Όταν ο νέος της ηλικίας μου, το παιδί στο σχολείο, σιγά μην κάτσουν να ψάξουν στον εαυτό τους αν έχουν ταλέντο στη ζωγραφική, αν έχουν ταλέντο στο λέγιν, αν έχουν ταλέντο στα αθλήματα, παντού. Ναι. Θεολόγε, τα πρότυπα, αυτό. Θεολόγε, θα σου πω κάτι πάνω σε αυτό και θα ξαναπανέλθω στην αρχή στην τοποθέτηση. Αυτό που πες για τα λεφτά που προσπαθούν να βγάλουν οι νέοι και να κάνουν κάτι δικό τους. Σίγουρα όλοι δεν είμαστε ίδιοι. Στάνταρ. Δηλαδή, υπάρχουν νέοι οι οποίοι βλέπεις να δουλεύουν από 15 χρονών, από 16 χρονών, να κάνουν κάτι δικό τους και να έχουν αφήσει τις σπουδές τους. Και να είναι πολύ επιτυχημένοι, γιατί είναι ο χαρακτήρας τους τέτοιος έτσι δομημένος, έχουν την αυτοπεποίθηση μέσα τους, γνωρίζουν τον εαυτό τους και λένε: ξέρεις κάτι, εμένα αυτό μου αρέσει, το κάνω. Και δεν με απασχολεί, θα πει ο άλλος. Δεν είναι μεγάλο το ποσοστό. Και αυτό που πες, τον βλέπεις, το θαυμάζεις, αλλά εσύ δεν μπορείς να κάνεις κάτι και σταματάς. Είναι αυτό που θαυμάζεις, αλλά μένεις εκεί. Ναι. Δηλαδή να θαυμάζεις και να ανέβεις επίπεδο. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν. Τι πρέπει να κάνουν αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά αυτά δηλαδή που νιώθουν εγκλωβισμένα, δηλαδή νιώθουν ότι θέλουν να κάνουν κάτι, αλλά δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Έτσι. Υπάρχει λύση σε αυτό. Και η λύση θα την ανεξηγήσουμε ευθύς αμέσως, είναι ότι θα πρέπει να βρουν κάποιον να τους καθοδηγήσει. Τα παιδιά. Σαν μέντορας. Ναι, τώρα κοίταξε, δεν μου αρέσει η λέξη μέντορας, τον ακούμε πάρα πολύ έξω και θα σου έλεγα ότι αυτό που χρειάζεται είναι να βρουν ανθρώπους οι οποίοι θα τους ωφελήσουν. Είναι αυτό που λένε πάρα πολύ ωραία στην Αμερική, το οποίο είναι πολύ σοφό να ξέρεις, είναι ότι κάνε παρέα με αυτούς που είναι καλύτερα από σένα. Δηλαδή λένε στην Αμερική ότι το καλύτερο πάρτι είναι το πάρτι εκείνο στο οποίο οι καλεσμένοι σου ή αυτοί που είναι μαζί σου είναι πολύ πολύ πιο έξυπνοι από σένα. Και αυτό κάνει ένα πάρτι πολύ, πολύ επιτυχημένο. Θα μου πεις πώς μπορούν τα παιδιά αυτά να βρουν ανθρώπους που τους ωφελούν. Θα έρθουμε σε αυτό. Πριν πάμε σε αυτό, όμως, θέλω να σου πω κάτι άλλο. Ότι το πρόβλημα είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι τα παιδιά θέλουν να μεγαλώσουν γρήγορα, να βγάλουν γρήγορα χρήματα. Και τι είναι αυτό που βγάζει χρήματα σήμερα στην Ελλάδα? Αυτό. Να σημειώσουμε ότι αυτό που βλέπεις στην Ελλάδα τώρα με τους streamers ήταν στην Ευρώπη πριν 10 χρόνια. Οι streamers, ας πούμε, στην Δανία, στην Ευρώπη, είναι σε μια φάση μετεξέλιξης. Που ακόμα εδώ δεν την έχουμε δει στην Ελλάδα. Είμαστε ακόμα στην πρώιμη φάση. Είμαστε πάντα πίσω. Είμαστε πάντα πίσω. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα στα παιδιά αυτά που έχουν την ανάγκη να βγουν και να βγάλουν λεφτά, γιατί είναι θέμα επιβίωσης, έτσι. Πριν κάνουν κάτι να σκέφτονται. Δηλαδή, θα σου το πω διαφορετικά. Στη δικιά μου τη γενιά, θα το έχεις ακούσει σίγουρα, υπήρχε, ρε παιδί μου, η εξής έκφραση. Ξέρεις κάτι, τι θες, αμάξι? Εύκολο. Πας και παίρνεις δάνειο. Τράπεζα. Θες να πας διακοπές στη Μύκονο με την κοπέλα σου? Διακοπές. Θα πάρεις τα χρήματα από την τράπεζα. Θες να κάνεις σπίτι? Πάρα πολύ εύκολο. Έχεις τελειώσει το πανεπιστήμιο, έχεις πιάσει μια δουλειά, πήγαινε πάρε από την τράπεζα δάνειο. Έτσι. Δεν είναι κακό. Καλό είναι. Αλλά έμπαινε σε μια διαδικασία να ακολουθήσεις το ρεύμα της εποχής, να πάρεις, να αποκτήσεις για να κάνεις πράγματα. Και όντως έκανες σπίτι, πήρες αυτοκίνητο, αλλά μετά, όταν ήρθε η πρώτη δυσκολία, δεν μπορούσες να ανταπεξέλθεις. Γιατί δεν είχες σκεφτεί.
Δεν είχες δηλαδή κάτσει να πεις, ξέρεις κάτι, αυτό είναι το πλάνο της ζωής μου. Μέχρι πού μπορώ να φτάσω. Μέχρι πού μπορώ να με κάνω να φτάσω. Και είχαμε την ψευδέστηση λοιπόν ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Δεν μπορεί να τα κάνεις όλα. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Και εδώ έρχομαι σε αυτό που είπαμε προηγουμένως. Μην έχουμε την ψευδέστηση ότι εμείς, το εγώ μας, είμαστε ικανοί να τα κάνουμε όλα. Μην ακούτε αυτά που σας λένε πίστεψε στον εαυτό σου και τα πετύχεις όλα. Πίστεψε στον εαυτό σου με ποια έννοια. Μάθε τον εαυτό σου. Δες τι είσαι καλός και δες μέχρι πού φτάνεις. Μην πας παραπέρα. Γιατί μετά θα βρεθείς σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση που λέγεται οικονομική κρίση, που λέγεται αδιέξοδο δουλειάς, λέγεται απόλυση, λέγεται αποκλεισμός από το κοινωνικό σου περιβάλλον, λέγεται χωρισμός. Είσαι μια γυναίκα, μια κοπέλα πολλά χρόνια σε ένα γάμο και ξαφνικά αποτυχάνεις και χωρίζεις και εκεί καταραίει το σύμπαν, ας πούμε. Πρέπει να ξέρεις όχι το μέλλον σου, αλλά γιατί είσαι ικανός, ποιες είναι οι βάσεις σου. Άρα, στα νέα παιδιά, τι θα ήθελα να πω, ότι ξέρετε κάτι, κρατήστε το πάθος και τη φλόγα. Τρέξτε δυνατά, τρέξτε πολύ δυνατά και πολύ γρήγορα, αν το θέλετε, ναι. Αλλά μετρήστε τις δυνάμεις σας. Δηλαδή, αν τρέξεις μαραθώνιο, δεν θα πας τα 5 πρώτα χιλιόμετρα με full pace, με full ρυθμό. Θα σκάσεις, θα τελειώσεις. Δεν είναι η ζωή μας και η επαγγελματική μας πορεία, δεν είναι ένα sprint 100 μέτρων ή 200 μέτρων. Είναι ένας μαραθώνιος. Πρέπει να έχεις κάνει προπόνηση. Να έχεις μετρήσει τις δυνάμεις σου, να ξέρεις πού θα κόψεις, να ξέρεις τι θα κάνεις άμα σκάσεις. Μια στάση, μια παύση. Και δεν κάνουμε παύση, ρε θεολόγια, σήμερα. Δεν κάνουν τα παιδιά σήμερα, δεν κάνουν παύση. Τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα, να επανέλθω λίγο στο προηγούμενο που σου είπα. Για τα παιδιά πραγματικά που έχουν συνειδητοποιήσει το ταλέντο τους, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Τρέξτε και κάνετε αυτό που έχετε σαν όνειρο. Δες τον Ζούντεμπεργκ του Facebook. Δεν τελείωσε το πανεπιστήμιο. Έτσι, ήταν, αν θυμάμαι καλά, στο Harvard. Έτσι. Δεν τελείωσε τις σπουδές του. Άμα δεις τον της Microsoft. Τον Bill Gates δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του. Αν θυμάμαι καλά. Ένα κομμάτι του τελείωσε. Ή αυτός τώρα που έχει την Tesla. Ο Elon Musk. Ο Musk. Αυτός ουσιαστικά δεν μπόρεσε να ενσωματωθεί στην κοινωνία, ας πούμε, στην ομάδα αυτών των σπουδαγμένων, έτσι, των πτυχιούχων με λίγα λόγια. Δεν τους καταδικάζουμε αυτούς που κάνουν ακαδημαϊκή καριέρα. Γι' αυτό έχουν γεννηθεί αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά βλέπεις ότι αυτός ο άνθρωπος είχε ιδέες, οι οποίες τώρα είναι το σήμερα και το μέλλον, έτσι. Άρα δεν είναι απαραίτητο να σπουδάσει κάποιος. Ο Νάσης, για παράδειγμα. Ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό για αυτούς που θέλουν να κάνουν πολλά λεφτά είναι ο Νάσης, έτσι. Ένας άνθρωπος αυτοδημιούργητος, με σπουδές που δεν μπορεί να πεις ότι είχε σπουδές ο άνθρωπος, αλλά βλέπεις ότι. Εντάξει, όμως ο Νάσης έβγαλε και λεφτά, ναι, με τον κακό του τρόπο. Ναι, κοίταξε. Εγώ δεν θα σου κρίνω τον άνθρωπο και πώς το έκανε και τι το έκανε. Βλέπουμε εκ του αποτελέσματος ότι πέτυχε. Έφτασε στην κορυφή του κόσμου, έτσι. Δηλαδή ήταν ο άνθρωπος που μιλούσαν όλοι για αυτόν, έτσι. Το λέω για αυτούς που θέλουν να έχουν, ξέρεις, το όραμα να γίνουν πολύ γνωστοί. Να γίνεις πλούσιος, δεν είναι όθεμα, αλλά με σωστό τρόπο. Και βλέπεις εκ του αποτελέσματος πώς φτάνεις στην κορυφή και πόσο εύκολα μπορεί να πέσεις, έτσι. Εννοείται. Είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, θεολόγια. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Το κριτήριο που μας καταδεικνύει κάθε στιγμή και ώρα αν πας καλά στο σωστό δρόμο, δεν είναι τι λέει ο μπαμπάς σου, η μαμά σου, ο απέναντί σου, ο φίλος σου ή η φίλη σου. Μπράβο, θεολόγια, τα κάνεις. Εντάξει, και αυτό είναι καλό, έτσι, να ακούσεις έτσι ένα ωραίο λόγο, σε βοηθάει. Είναι μέσα σου αν αισθάνεσαι ευτυχισμένος. Αν εσύ αισθάνεσαι ευτυχισμένος, δεν πάει να λέω απέναντι ότι τι είναι αυτά που κάνει. Εσένα σε γεμίζει, βγάζεις τα χρήματα που είναι να βγάλεις. Περνάς όμορφα. Αυτό μετράει. Δεν κάνουμε κάτι για να είναι ικανοποιημένος ο απέναντι και να ακούσουμε τον καλό λόγο τον απέναντι. Αυτό μας έχει φάει, έτσι. Όπως μου είχε πει μια φορά ένα συμφοιτητής μου, στο τέλος κάθε ημέρας βρίσκεσαι εσύ με τον εαυτό σου. Οπότε, αν εσύ δεν είσαι ευτυχισμένος, θα καταστραφεί ο κόσμος. Νομίζω όλοι οι γονείς το έχουν καταλάβει ότι άμα θες εσύ κάτι για το παιδί σου, αλλά δεν το θέλει το παιδί σου, δεν θα το κάνει. Νομίζω έχει τελειώσει. Πλέον ο καθένας έχει την ελευθερία, όλοι οι γονείς το έχουν μάθει, δεν πιέζουν τα παιδιά τους και τέτοια. Θεολόγια μου, να σου πω κάτι. Αυτό που πεις είναι πάνω σοφό. Δηλαδή, ο γονέας τώρα θα πει στο παιδί του: θέλω να γίνεις δικηγόρος, γιατί αυτό, ας πούμε, είναι αυτό που βγάζει λεφτά, ή θέλω να γίνεις εκείνο το επάγγελμα να σπουδάσεις. Αν θα το πει, αναιρεί τον εαυτό του, γιατί και ο ίδιος αυτό ακολούθησε και απέτυχε. Και δεν είναι ευτυχισμένο. Ξέρεις, υπάρχουν κάποιες έρευνες οι οποίες δείχνουν την αλήθεια. Και καλό θα είναι τα παιδιά που μας ακούνε και όλοι όσοι μας ακούνε να τις παρακολουθούν. Υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες μελέτες που βγάζουν τα μεγάλα πανεπιστήμια στην Ευρώπη και στην Αμερική, που μιλάνε για την ικανοποίηση των εργαζομένων, την ικανοποίηση του λαού, ενός έθνους, μιας αγοράς, βάσει των οποίων ερευνών μετά οι μεγάλες εταιρείες ή και ακόμα και οι κυβερνήσεις αλλάζουν πολιτικές,
προωθούν προϊόντα και όλα αυτά. Εκεί θα δεις πραγματικά ότι το πρόβλημα της εποχής μας, της δικιάς μου της γενιάς που σιγά σιγά μετατίθεται και σε εσάς, είναι ότι δεν είμαστε ευτυχισμένοι. Δεν είμαστε ευτυχισμένοι. Δηλαδή, όταν βλέπεις σε μια έρευνα στην εργασία ότι το 80% των εργαζομένων δεν είναι ικανοποιημένοι με αυτό που κάνει, αυτό κάτι σημαίνει. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι ακολουθήσαμε ένα δρόμο που δεν είναι για μας. Αλλά επειδή περάσαν τα χρόνια, έχουμε ένα αδιέξοδο, δηλαδή δάνειο που τρέχει, τα παιδιά μας, η γυναίκα μας, ο κοινωνικός μας περίγυρος, δεν μπορούμε να πούμε σταματάω και αλλάζω καριέρα. Το κάνεις, αλλά πρέπει να έχεις τις συνθήκες και να είσαι προετοιμασμένος να το κάνεις. Το έχουν κάνει αρκετοί άνθρωποι, να ξέρεις, που έχω γνωρίσει προσωπικά, που αλλάξανε στροφή στη ζωή τους και πετύχαν ακόμα περισσότερο. Αλλά δεν είναι εύκολο, δεν είναι για τον καθένα αυτό, έτσι. Άρα, ναι, τα παιδιά να τρέξουν και να κάνουν αυτό που θέλουν. Αλλά πάντα αυτό που είπαμε προηγουμένως. Να κρατάμε λίγο το μυαλό μας. Τις δυνατότητες του καθενός. Μπράβο, Θεολόγια, αυτό. Τώρα θα σου πω κάτι άλλο. Βλέπω πολλά παιδιά που ξεκινάνε και δουλεύουν. Δεν έχουν σπουδάσει. Λένε, παιδί μου, εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Ναι. Και θα πάω να δουλέψω, να βγάλω κάποια λεφτά, να μαζέψω κάποια λεφτά, να ταξιδέψω, να δω τον κόσμο ή να δοκιμάσω αυτό το επάγγελμα και να δω αν μου ταιριάζει. Δεν το βρίσκω λάθος. Το βρίσκω πολύ συνειδητοποιημένο. Κι εγώ αυτό το μαζί σου. Και ξέρω πάρα πολλά άτομα που το κάνουν αυτό. Και ξέρεις κάτι. Το ότι τα παιδιά δεν μπορούν να γίνουν συνειδητοποιημένα, φταίνε αυτά που αναφέραμε προηγουμένως. Η τηλεόραση, η πολλή τηλεόραση, γιατί η τηλεόραση δεν είναι από μόνη της κακή. Πλέον να σου πω κάτι, η τηλεόραση είναι αδιάφορη. Δεν βλέπουμε τηλεόραση. Εγώ έχω σαν... Πλέον είμαστε στο κινητό. Τηλεόραση δηλαδή, πώς ήταν το σταθερό τηλέφωνο που τώρα χτίζει σπίτι και δεν βάζει σταθερό, δεν σε νοιάζει. Έτσι νομίζω θα γίνει σιγά σιγά η τηλεόραση. Θα έχει τηλεόραση μόνο και μόνο μια τεράστια να βλέπει τις ταινίες σου, το Netflix σου και τέτοια. Ή να παίζεις τα games σου με PlayStation και όλα αυτά. Θα σου πω κάτι τώρα πάνω σε αυτό. Αυτό είναι το trend, έτσι. Το ακολουθούμε όλοι, το ακολουθούμε όλοι. Εγώ θα σου κάνω μια ερώτηση. Μια θεωρητική ερώτηση. Όλοι σπίτι μας πολύ εύστοχα. Τι έχουμε, μόνο κινητό. Δεν έχουμε σταθερό. Σταθερό σημαίνει ότι υπάρχει μια γραμμή μόνιμη ότι ό,τι και να γίνει, ακόμα και το ρεύμα να πέσει, το τηλέφωνο θα δουλέψει. Σωστά. Δηλαδή στη δικιά μου τη γενιά τα τηλέφωνα έτσι δουλεύανε. Έπεφτε το ρεύμα, το τηλέφωνο δούλευε. Τώρα όμως το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το ίντερνετ. Μπράβο. Λοιπόν, τηλεόραση, Netflix, μέσω ίντερνετ. Οι δορυφορικοί, αν παρατηρήσεις με τις εταιρείες της Ελλάδος που έχουν δορυφορικά προγράμματα, όλο και πιο λίγοι πλέον βάζουν δορυφορικό σύστημα. Σου λέει, γιατί να το βάλω, αφού έχω το. Από το ίντερνετ. Εγώ σου κάνω μια θεωρητική ερώτηση. Πέφτει το ίντερνετ. Αυτή την κουβέντα την είχαμε στην Δανία πριν λίγο καιρό με κάποιους φίλους εκεί και συναδέλφους. Και λέμε, ρε παιδί μου. Κάτι συμβαίνει. Οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό. Εσύ αυτά που έχεις δεδομένα δεν τα έχεις. Δηλαδή, τι θέλω να αναδείξω με αυτό. Θέλω να πω ότι ακολουθούμε μία ροή. Και λέμε, αφού όλοι αυτό προσφέρουν και αυτά που προσφέρουν εταιρείες, αυτό θα κάνω κι εγώ. Είχα πάει προχθές σε μία εταιρεία, θα πω το όνομά της, μην κάνουμε διαφήμιση. Ναι. Και λέω, είμαι εδώ και έχω δορυφορικό και full πακέτο. Τηλεόραση και ίντερνετ. Εσείς έχετε δορυφορικό. Μου λέει, σπάνια μας το ζητάνε, βεβαίως και έχουμε. Και μου λέει, γιατί με ρωτάς, λέει η κοπέλα εκεί στο κατάστημα το μεγάλο. Λέω, γιατί αν συμβεί οτιδήποτε, ο δορυφόρος πάντα θα έχει σήμα. Πάντα. Μπορεί να μην βλέπεις, ας πούμε, τα κανάλια της πλατφόρμας, αλλά σίγουρα θα μπορεί να δεις BBC, CNN και όλα τα μεγάλα κανάλια, έτσι. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που θέλω να σου εξηγήσω ότι ακολουθούμε μια ροή, χωρίς να σκεφτόμαστε ένα πλάνο Β, τι θα συμβεί αν έρθει μια στραβή στη ζωή μας. Δηλαδή, εγώ τώρα δουλεύω, παίρνω ένα καλό μισθό και λέω θα παντρευτώ. Αν συμβεί κάτι, ρε παιδί μου, που δεν μπορεί να πάνε, κάποια στιγμή μπορεί να στραβώσει κάτι, ας πούμε, στη ζωή μας. Είμαστε έτοιμοι να τα απεξέλθουμε. Βέβαια, θα μου πεις, Κωνσταντίνε, τι θα γίνει, θα πηγαίνεις και σκέφτεσαι αρνητικά συνέχεια. Μην είμαστε όμως τοξικά υπεραισιόδοξοι και ούτως τοξικά απεσιόδοξοι. Να είμαστε στη μέση οδό. Δηλαδή, να είμαστε συνειδητοποιημένοι. Θα σου πω κάτι για τα παιδιά αυτά που βλέπω ότι λένε, ξέρεις κάτι, εγώ δεν θέλω να σπουδάσω. Θέλω να πάω να δουλέψω και θέλω να δω τι είναι αυτό που μου ταιριάζει. Είναι λογικό. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ λάθος. Μέσα σε μια χρονιά που είναι της τρίτης λυκείου, είναι σαν να βάζεις το όπλο στον κρόταφο του παιδιού και να του πεις διάλεξε ποια από τις τέσσερις κατευθύνσεις θα πας, που το έχω ξαναπεί, για μένα επανελήθειες. Κοίταξε, γλώσσα λαθάνας, γλώσσα αληθείας. Μην το κόψουμε αυτό, να το κρατήσουμε. Οι πανελλήνιες είναι το μεγαλύτερο λάθος στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το γνωρίζουν τα παιδιά, έχω περάσει φωτογράφος. Έδωσα 4 μαθήματα, από τα οποία μόνο το ένα μπορώ να πω, μου ήταν σημαντικό για αυτό που πέρασα. Έδωσα όμως οικονομία, πληροφορική και μαθηματικά, που τώρα αυτά τα 3 μαθήματα δεν τα χρησιμοποιώ ούτε στο ελάχιστο στη σχολή που είμαι. Θα σου πω κάτι, Θεολόγε, πριν μπούμε στο κομμάτι των παιδιών που δουλεύουν, πολύ καλή παρατήρηση. Κοίταξε, οι πανελλήνιες είναι πανελήθιες. Επιμένω σε αυτό,
Δεν θέλω να. Γιατί και εγώ Πανελλήνιες πέρασα, έτσι. Όλοι. Όλοι. Τα τελευταία 100 χρόνια. Όμως έχουμε φτάσει παγκόσμια να συζητάμε τώρα. Τώρα που μιλάμε, το Harvard έχει μια πολύ μεγάλη μελέτη. Και πολλά μεγάλα πανεπιστήμια στην Ευρώπη. Όπου λένε ότι διαπιστώνουμε ότι ο ηγέτης δεν έχει αναγκαστικά τίτλους σπουδών. Δεν πρέπει αναγκαστικά να έχει τίτλους σπουδών. Έτσι. Έχουμε φτάσει όμως στο άλλο άκρο, ρε θεολόγε. Εμείς τότε θυμάμαι στη δικιά μου τη γενιά. Μαθαίναμε τα πάντα. Δηλαδή, γυμνάσιο, λύκειο, κάναμε και αρχαία, κάναμε και μαθηματικά. Είχαμε γενικές γνώσεις. Έτσι. Στην πορεία το σύστημα των Πανελληνίων έκανε την εξειδίκευση. Με αποτέλεσμα τώρα, για παράδειγμα, ακούω κάποιους να λένε: κοίτα τους νέους πώς μιλάνε. Μιλάνε γκρίκλις. Ή δεν μιλάνε καλά ελληνικά, ή δεν διαβάζουν καλά, ή δεν γράφουν καλά. Εμένα μου έχει τύχει. Οι άνθρωποι της ηλικίας σου. Ναι, ναι. Και πιο μεγάλοι. Ναι, αλλά τα παιδιά δεν φταίνε. Τα παιδιά εκπαιδευτήκαν έτσι από το σύστημα. Γιατί εάν δεν ακολουθήσει το σύστημά τους, θα αποτύχεις. Δηλαδή, θα πεις, παιδιά, εγώ τώρα είμαι δευτέρα λυκείου, να κόψω τη δευτέρα λυκείου, να πάω ξανά πρώτη λυκείου, να κάνω αρχαία. Μόλις πας σε δευτέρα λυκείου, να ξανασταματήσω, να ξαναγυρίσω πάλι πίσω, να διαβάσω μαθηματικά. Είναι χάλια το σύστημα. Η δικιά μου γενιά είναι ευλογημένη και τυχερή, γιατί έχει γενικές γνώσεις. Και όταν έχει γενικές γνώσεις, δεν σε κοροϊδεύει άλλο εύκολα. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, παρατηρώ ανθρώπους στην ηλικία μου που κάνουν και εκπομπές, ας πούμε, και είναι και γνωσμένης αξίας, έτσι. Κάνουν εκπομπές σε YouTube, στις τηλεοράσεις, βλέπεις και βγαίνουν και στο LinkedIn ακόμα, όπου λένε πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Δηλαδή, αν ξέρεις μαθηματική, απλά στατιστικά, απλές πιθανότητες, που κάναμε εμείς, ας πούμε, κάναμε πιθανότητες. Καταλαβαίνεις ότι αυτό που σου λέει στην τηλεόραση ο άλλος ή στην εκπομπή του, που αυτός ο άνθρωπος έχει PhD, έχει διδακτορικό, έχει master. Έχει μάστερ, έτσι. Είναι μάστερ, δηλαδή είναι. Το ανώτερο έγραφε. Το κατέχει, δηλαδή. Μάστερ στα ελληνικά τι σημαίνει. Το κατέχω. Έτσι. Και σου λέει πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Και στο λέει και με ελληνικά, τα οποία παραπλανούν τα ελληνικά του. Άλλο θέλει να πει ο άνθρωπος και άλλο λέει. Εντάξει. Βέβαια, θα μου πεις και τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, ο νέος σήμερα. Ας προσπαθήσει εκεί που έχει ερωτηματικά να μην τα καταπίνει. Να το ψάχνει λίγο παραπάνω. Μην ακούσω. Λέει αυτό, α πούμε, λέει ο Κωνσταντίνος, ο Ειδήμων, α πούμε, λέει αυτό το πράγμα. Μην το καταπιείς έτσι. Έλεγξε το λιγάκι. Δες, αυτό που λέει ισχύει. Είναι λίγο το ποσοστό ανθρώπων που το κάνουν αυτό. Και λέω ανθρώπων και δεν χωρίζω νέους και μεγάλους. Είναι λίγο το ποσοστό γιατί το έχω παρατηρήσει και στο δικό μου αυτό. Όταν είμαι στο TikTok, για παράδειγμα. Ξέρω εγώ, βλέπω έναν ο οποίος λέει. Λοιπόν, το ξέρεις ότι εκείνος ο άντρας έκανε και εκείνο αυτό. Ωραία, μετά από λίγα δεύτερα πάω στο επόμενο. Το άκουσα, ούτε καν το επεξεργάστηκα. Πρέπει να προπονήσω δηλαδή τον εαυτό μου να μάθω να ακούω την πληροφορία και μετά να την επεξεργάζομαι. Έκθεση τρίτης λυκείου, που τα μαθαίνουμε σελίδες κουτάκια. Έλεγε τότε τα βοηθήματα που διαβάζαμε ότι όταν παίρνεις μια πληροφορία πρέπει καλά-καλά να ψάχνεις πηγές. Να διασταυρώνεις τις πηγές μεταξύ τους και μετά να βγάζεις ότι αν είναι αληθής ή ψευδής η πληροφορία. Αυτό τώρα πώς ακριβώς, σε ρωτάω εσένα, μπορώ να το κάνω εγώ όταν έχουν φτάσει έτσι οι καταστάσεις που τρέχει τόσο γρήγορα ο χρόνος. Δηλαδή το ακούω εγώ και συνόπου θα το πω χέστηκα για το αν είναι σωστό Θεολογέ, ή ψευδή. Πάνω σε αυτό, αρέσει δεν αρέσει. Εάν δεν το κάνεις αυτό, να το διασταυρώσεις, όχι να είσαι, ας πούμε, στη λεπτομέρεια, αλλά το βασικό πλαίσιο, έτσι. Θα αποτύχεις. Είναι μαθηματικά αποδεικμένο. Είναι, ας το πω διαφορετικά, όπως μας το λέγανε σε ένα σεμινάριο που είχα παρακολουθήσει στο εξωτερικό. Είναι σε ένα αυτοκίνητο που να τρέχει με 150 χιλιόμετρα την ώρα και να έχει δεξιά στροφή ή να έχει αδιέξοδο και εσύ το βλέπεις και τρέχεις. Μάλλον δεν το βλέπεις και τρέχεις. Και τελευταία στιγμή πρέπει να φρενάρεις. Η πιθανότητα να σωθείς ή να το αποφύγεις είναι πάρα πολύ μικρή. Θα αποτύχεις. Κοίταξε, το κλειδί θεολόγιο είναι αυτό, η διαφοροποίηση. Κάποτε, ξέρεις, η δικιά μας γενιά έχει και ένα ακόμα καλό. Εμείς δεν είχαμε τότε social media και διαβάσαμε πολλά βιβλία. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου προεφηβεία, εφηβεία και λίγο μετά, διάβασα πολλά βιβλία. Εντάξει, τώρα και εγώ ήμουν και πιο πολύ της φιλοσοφίας, μου άρεσε πάρα πολύ. Και θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα του Χαλίλ Γκιμπράν, μεγάλος φιλόσοφος αυτός, ο οποίος έλεγε κάτι πάρα πολύ ωραίο για τους νέους διαχρονικά. Ότι φανταστείτε, λέει, ότι. Οι νέοι μας είναι ένα αγκαζόν. Ή φανταστείτε ότι είναι οι νέοι μας ένα φυτό όπως αυτά τα λιγούστρα που έχουμε, ξέρεις, που τα κόβουμε σε διάφορα σχήματα. Και σου λέει ο Κυπουρός, που είναι το σύστημα, που είναι αυτό που ζούμε όλοι μας γύρω μας, έτσι. Σου λέει ότι εγώ δεν θέλω κάτι να εξέχει. Και πρέπει να εξέχει, γιατί είμαστε προσωπικότητες, έτσι. Κάποιοι είναι γεννημένοι ηγέτες, κάποιοι έχουν ταλέντα. Όχι, δεν θέλω. Θέλω όλοι να είναι ίσια. Γιατί εγώ αυτό θέλω να βλέπω. Αυτό εμένα μου αρέσει. Και το εξηγούσε πάρα πολύ εύστοχα ο Χαλίλ Γκιμπράν, λέγοντας ότι ξέρετε κάτι.
μην το δεχτείτε αυτό. Δηλαδή, μην δεχθείς να κάνεις έκπτωση στην προσωπικότητά σου. Και το είπες προηγουμένως πολύ εύστοχα. Μην ακούς λοιπόν τι σου λέει ο άλλος, κάνε αυτό. Γιατί πρέπει να το ακούσεις, ναι, αλλά να το αξιολογήσεις. Πάνω σε αυτό έχω καλά πάρα πολλά παραδείγματα στη ζωή μου, μέχρι στιγμή ζωή μου. Αλλά ήταν ένα το οποίο, πώς να το πω, πήγε να μου καθορίσει τη μετέπειτα ζωή μου και τις αποφάσεις μου. Ήτανε στην τρίτη γυμνασίου. Πρώτο μάθημα το Σεπτέμβριο τώρα, είχαμε λογοτεχνία ή γλώσσα. Μπαίνει η καθηγήτρια και ήθελε να μας γνωρίσει και μας ρώταγε, ρε παιδί μου, τι θέλετε να ασχοληθείτε όταν μεγαλώσετε. Λέει ο καθένας και φτάνει η σειρά μου. Εγώ τότε παιδί είχα τους 4 σαχαρνιώτες, τρίτη γυμνασίου. Και λέω, εντάξει, σκέφτομαι να ασχοληθώ με το YouTube. Να ασχοληθώ, δεν είπα να βγάζω λεφτά από το YouTube. Έφαγα μια κοροϊδία από δύο συγκεκριμένα άτομα. Δεν θα αναφέρω το όνομα. Να είναι καλά τα παιδιά, δεν έχω κάτι μαζί τους. Γυρνάει, κοιτάζει τα παιδιά και κάνει, α, τι δηλαδή, θα τραβάς βίντεο gaming και θα βγάζει λεφτά από αυτό. Και δεν απάντησα. Στεναχωρήθηκα μέσα μου. Γιατί εντάξει, όταν άκουγες εκείνη τη στιγμή, εγώ θέλω να γίνω εγκληματολόγος, εγώ θέλω να γίνω προγραμματιστής. Και πετάγεται ένας και ακούς, εγώ θέλω να ασχοληθώ με το YouTube. Δεν είπα YouTuber έτσι για να νομίζετε. Εντάξει, στεναχωρήθηκα. Έχω πάρει μια αλφα δικαίωση τώρα, δηλαδή δεν νιώθω και διάσημος. Αλλά ξέρεις τι, όταν σε βλέπουν να ανεβαίνεις, είναι διαφορετικό το συνέστημα. Γιατί μίλησα πριν κάτι μήνες, μίλησα με αυτό το άτομο. Και μάλιστα μου κάνει, βλέπω πάντως ότι ανεβαίνεις, έχεις πολύ καλή ποιότητα, το υλικό σου είναι ωραίο. Αυτό το άτομο που τότε με είχε χλεβάσει. Ήτανε εκείνη τη στιγμή έτσι όπως εγώ το φέρθηκα. Δηλαδή θα μπορούσα να το αντιμιλήσω, να του την πω. Επίσης, μόλις μου το έλεγε θα μπορούσα να το σταματήσω. Να πω, α, από τη στιγμή που μου το είπε τελείωσα. Εδώ είναι πολύ ωραία πάσα αυτή. Κοίταξε να δεις, θεολόγε, η σιωπή μας είναι πολύ σημαντικό μάθημα. Ξέρεις, λένε ότι αυτός που μιλάει πιο δυνατά και ακούγεται πολύ περισσότερο από όλους τους άλλους είναι αυτός που σιωπά. Και έρχομαι σε αυτό που συζητήσαμε προηγουμένως. Στα παιδιά αυτά που έχουν όνειρα, έτσι, θέλουν να κάνουν πράγματα, αλλά ακούνε διάφορα. Μην χάνετε την πίστη σας. Κρατήστε χαμηλό προφίλ. Μην επηρεαστείτε από αυτό που λέει κάποιος. Μπορεί βέβαια να έχει και δίκιο, μπορεί να έχει και άδικο. Αλλά όταν βλέπεις ότι η φλόγα αυτή που έχεις μέσα σου δεν σβήνει εύκολα, είναι αυτό που θέλεις να κάνεις, είναι αυτό που ικανοποιεί την ψυχούλα σου, θα το κάνεις, θα το προσπαθήσεις τουλάχιστον, έτσι. Ξέρεις, θεολόγε, λένε ότι στον δρόμο που πας την επιτυχία σου, αν ασχοληθείς με τα σκυλιά που γαβγίζουν αριστερά και δεξιά σου, θα καθυστερήσεις και θα χάσεις και το δρόμο σου. Οπότε τι λέμε, ας τα σκυλιά να γαβγίζουν, εσύ προχωράς κανονικά μπροστά. Δεν θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι γαβγίζουν, έτσι. Απλά οι άνθρωποι, ούτε θέλουμε να τους κατακρίνουμε. Τα παιδιά αυτά έτσι μάθανε. Από το περιβάλλον τους, από την οικογένειά τους. Είναι όμως πάρα πολύ όμορφο να βλέπεις μετά αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν μια άλλη άποψη για σένα, να έρχονται με θάρρος και να σου λένε, θεολόγια, ξέρεις κάτι, έμεσα, τελικά έχεις δίκιο. Αυτό ήταν για σένα, αυτό ταιριάζει σε σένα. Και αυτό είναι που σου δίνει παραπάνω ενέργεια για να συνεχίσεις. Το μπουστάρισμα που λέμε. Εγώ ας σου πω κάτι, έτσι, να το δέσουμε λίγο ωραία. Εγώ πέρασα δύσκολα παιδικά χρόνια. Εννοώ παιδικά χρόνια. Επειδή είχα συναντήσει τον μπαμπά μου, δεν είχα, ας πούμε, την οικονομική στήριξη που είχαν τα παιδιά της γενιάς μου, της δικιάς μου, ας πούμε, της παρέας. Οπότε στερήθηκα αυτό το άνετο, το οικονομικό. Οπότε αναγκάστηκα να κάνω πολλά πράγματα. Έκανα ραδιοφωνικός παραγωγός. Έκανα δάσκαλος παραδοσιακών χωρών, είχα χορευτικό συγκρότημα και πηγαίναμε, δούλεψα οικοδομή και μετά, εντάξει, παράλληλα με τις σπουδές, κάποια στιγμή είχα αφήσει και τις σπουδές μου λίγο πίσω, μετά τις συνέχισα για να πάρω το πτυχίο μου σαν μηχανικός. Μετά ξεκίνησα να δουλεύω σε πολύ μεγάλες εταιρείες εδώ στην Ελλάδα, πολύ μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους, στο κομμάτι του ηλεκτρολόγου μηχανικού που έχω σπουδάσει. Πίστεψέ με ότι κάθε τι που έκανα στη ζωή μου, έστω για ένα μικρό διάστημα, έτσι, δηλαδή, γιατί μετά κλείνει ο κύκλος, για να ξανανοίγει ένας άλλος κύκλος. Ό,τι χρησιμοποίησα, θεολόγε, και έκανα, φάνηκε χρήσιμο στην πορεία. Δηλαδή, το ότι μίλαγα σε ένα κοινό, ας πούμε, στο ραδιόφωνο, με βοήθησε στο να μιλάω, ξέρω εγώ, σε μια παρουσίαση ενός προϊόντος ή μιας τεχνολογίας, σε ένα κοινό, ας πούμε, 100, 200, 500 ατόμων, ας πούμε. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας που μας αρέσει, είναι φόδιο για μας, γιατί μπαίνει μέσα μας, το κάνουμε με την καρδιά μας. Και αυτό γίνεται βίωμά μας. Άρα αυτό που κάνουμε είναι εμπειρία. Θα τη χρησιμοποιήσουμε αυτή την εμπειρία κάπου.
Αυτό να μην, να μην νομίζουμε ότι ό,τι κάνουμε και το σταματήσαμε, αυτό δεν είναι εφόδιο στη φαρέτρα μας, στη ζωή μας. Είναι πολύ δυνατό όπλο αυτό. Θα σου πω κι εγώ μια εμπειρία που είχα, έτσι. Είχα την τύχη όταν ξεκίνησα, ας πούμε, την καριέρα μου στις πολυεθνικές εταιρείες. Δεν θα πούμε ονόματα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι εξακολουθούν και είναι στο χώρο. Λοιπόν, ήμουν τυχερός γιατί όταν ξεκίνησα την καριέρα μου, υπήρχε, ας πούμε, το Human Resources, το ανθρώπινο δυναμικό, το τμήμα αυτό, το οποίο κοίταζε να βρει ανθρώπους οι οποίοι είχαν τα στοιχεία εκείνα που θα τέριασαν στην εταιρεία, στην κουλτούρα της εταιρείας. Και έτσι επιλέχθηκα κι εγώ και πολλοί άλλοι ήσαν και εμένα, έτσι, παιδιά που δεν είχαν, ας πούμε, τις περγαμηνές πολλών πτυχίων ή πολλών γνωριμιών. Αν και αυτά υπάρχουν στο χώρο μας, έτσι. Και τα έζησα κιόλας. Είχα λοιπόν την ευτυχία και την ευλογία όταν πήγα στην εταιρεία αυτή. Ο τότε διευθυντής μου ήταν ένας άνθρωπος που, αυτό που είπε, μέντορας. Εγώ θα το έλεγα σήμερα ηγέτης. Και τι είναι ηγέτης? Ένας άνθρωπος που έχει ταπεινότητα, γνώση των δυνατοτήτων του. Ξέρει τι ξέρει, οπότε δεν χρειάζεται να διαφημίζεται για πολύ, έτσι. Και αυτό το δείχνει στον καθένα της ομάδας του με έναν τρόπο διαφορετικό. Δηλαδή, σε σένα που έχεις ένα χαρακτήρα Χ, θα σου δείξει με έναν άλλο τρόπο και το έχεις ανάγκη. Στον άλλον που έχει ένα άλλο χαρακτήρα, θα το δείξει με έναν άλλο τρόπο. Μου κάνει εντύπωση το εξής, ότι όταν πρωτοπήγα, μου λέξεις κάτι, για 6 μήνες θα κάθεσαι εδώ δίπλα μου. Με τον υπολογιστή σου. Μιλάμε ένας άνθρωπος ο οποίος, αν έλεπες το βιογραφικό του, θα τρόμαζες. Σε τι εταιρεία ήταν τότε και σε ποια εταιρεία είναι τώρα που μιλάμε, έτσι. Και μου λέει, για 6 μήνες, ό,τι κάνω θα το βλέπεις. Ό,τι απορία έχεις θα με ρωτάς. Γιατί έτσι θα μάθεις. Αλλά στο εξάμεινο και μετά, όταν θα μου πεις ότι είσαι OK, δεν θέλω να βλέπω πάρα πολλά λάθη. Έτσι. Αυτό δεν το συναντάς εύκολα σήμερα. Το συναντάς πάρα πολύ δύσκολα. Και αυτό που θέλω να κρατήσουν τα παιδιά και όλοι όσοι μας ακούνε, είναι ότι το χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού που θα σε ωφελήσει είναι ένα πράγμα. Η ταπεινότητα, αγγλιστή low profile. Όταν θα βλέπεις πολλές περικοκλάδες και πολλά εγώ και πολλά εγώ και πολλά ξέρεις έκανα εκείνο και έκανα το άλλο και έκανα το παράλληλο, να κρατάτε μικρό καλάθι και να είστε προσεκτικοί, γιατί αυτή η έπαρση θα μεταφερθεί και εσάς, σε εσάς, με το χρόνο, με τον καιρό. Αυτό είναι, ήμουν πάρα πολύ τυχερός στο λόγιο, γιατί με βοήθησε πάρα πολύ στην καριέρα και προσπαθώ όσο μπορώ να μιμηθώ αυτή τη συμπεριφορά. Άρα, τι θέλω να πω. Στα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν το όνειρό τους, ας το κάνουνε. Π.χ. ξέρω εγώ, τους αρέσει η ζωγραφική, τους αρέσει η μουσική. Ας πάνε στον χώρο αυτό δειλά-δειλά. Δεν μπορεί να βρουν κάποιον ο οποίος θα έχει χαρακτηριστικά που θα τους αρέσουν. Σαν μέλισσες, πηγαίνετε εκεί δίπλα. Πάρτε ό,τι βλέπετε. Πάρτε ό,τι βλέπετε και νομίζω αν έχεις την κρίση, αν έχεις μάθει όπως την πληροφορία που είπαμε, να τις διασταυρώνεις με άλλες πηγές, έτσι και με τη δικιά σου κρίση να δεις αν θα πρέπει να τον κρατήσεις αυτόν τον άνθρωπο, να πάρεις τα καλά του, να αποφύγεις τα κακά του για την ακρίβεια. Έτσι θέλω. Είναι πάλι πάνω στην κρίση σου. Άρα, ένα hint, ένα σημείο που θα μπορούσαμε να δώσουμε στα παιδιά για να τους βοηθήσει είναι ότι μείνετε με ανθρώπους που ξέρουν πολλά, έχουν ένα πολύ ωραίο τρόπο να τα μεταδίδουν και έχουν ένα χαρακτηριστικό. Την ταπεινότητα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι, ξέρετε, το χαρακτηριστικό είναι ότι ξέρουν πάρα πολλά, αλλά δεν αυτοδεικνύονται. Δεν επιδεικνύονται. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι παντού, να ξέρετε. Δεν υπάρχει αντικείμενο και ακόμα και στην Ελλάδα που ζούμε, έτσι. Στο εξωτερικό, φυσικά, τα παραδείγματα είναι πολλαπλά, γιατί έτσι έχουν εκπαιδευτεί αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι στο εξωτερικό που λες, πάω και θα βρω ένα άλλο περιβάλλον που θα με αναδείξει, είναι αξιοκρατικό. Είναι αυτό. Έχουν πάρα πολλούς ανθρώπους σε θέσεις κλειδιά που παίρνουν την νεολαία και την απογειώνουν. Να σου κάνω όμως εγώ μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει πάρα πολύ απαξίωση από τους μεγαλύτερους προς τους νέους. Και μιλάμε για παραδείγματα να θέλουμε να μάθουμε κάποια δουλειά, να πάμε σε αυτούς και να μας διώχνουν. Ναι, να βλέπουν ένα background μας, ξέρω εγώ ότι είσαι ακόμα νέος και δεν μας βοηθάνε για το καλύτερο. Οπότε εσύ μου λες τώρα να πηγαίνω να τους κυνηγάω αυτούς που είναι και περιορισμένοι. Εγώ από αυτούς τους περιορισμένους παίρνω. Μπράβο, ρε Θεολόγια, πολύ ωραία παρατήρηση αυτή. Κοίταξε, είναι το πρόβλημα που είσαι ο προηγουμένος. Εδώ στην Ελλάδα νομίζουμε ότι οι managers, οι διαχειριστές, ο καθηγητής στο πανεπιστήμιο, θα τα πούμε έτσι ανοιχτά και δεν θέλω να τα κόψω αυτά γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Νομίζουμε ότι αυτός ο οποίος κατέχει τη θέση και την εξουσία εισαγωγικά και είναι και ο μέντορας, γιατί αυτός όμως έχει γνώσεις, έτσι δεν έχει πάει εκεί πέρα τυχαία, έχει ένα πτυχίο, έτσι, έχει μια αλφα γνώση. Νομίζουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι διαχειριστές, αγγλιστοί managers, νομίζουμε, έχουμε την ψευδέστηση ότι είναι και ηγέτες. Ο χ υπουργός, ο χ υφυπουργός, ο χ πρωθυπουργός, ο χ πρόεδρος, οπουδήποτε είναι αυτός ο πρόεδρος, νομίζουμε ότι είναι και ηγέτης. Δεν είναι ηγέτης. Γιατί αν ήταν ηγέτης, θα σου έδινε σημασία. Θα αξιολογούσε, βρε συνάδα, για να δω αυτόν τον θεολόγο, αυτά τα παιδιά που έρχονται και μου μιλάνε. Μήπως έχουν τελικά κάτι που θα τους αναδείξει. Και εδώ είναι το άλλο χαρακτηριστικό που πρέπει να ελέγχουν τα παιδιά. Όταν βλέπετε, θα το πω αγγλιστή γιατί έτσι τους αρέσει να τους λέμε, managers και ξερόλες και ανθρώπους οι οποίοι απαξιώνουν να μεταφέρουν τη γνώση στα νέα παιδιά, που αυτή είναι η δουλειά τους, έτσι.
Γιατί δεν θέλουν να χάσουν την καρέκλα τους, γιατί νιώθουν μια ανασφάλεια. Γιατί έχουν ένα ελιτισμό. Εγώ είμαι, δεν είναι κανένας άλλος. Παιδιά μακριά. Υπάρχουν και άλλοι. Και εδώ θα μου πεις και πού θα τους βρω, Κωνσταντίνε. Πού θα πάω να τους βρω, Θεολόγια. Ναι, πάνω στο αντικείμενό μου, που είναι περιορισμένο εδώ στην Ελλάδα, πηγαίνω και αυτά τα άτομα με διώχνουν. Είναι ο λόγος, Θεολόγια, που τα τελευταία 12 χρόνια έχουν φύγει από την Ελλάδα 1 εκατομμύριο ελληνικά μυαλά. Και πανάξια ελληνικά μυαλά. Γιατί ψάχνανε να βρούνε αυτές τις διόδους, αυτές τις βρύσες της γνώσης, της εμπειρίας, της αξιοκρατίας τέλος πάντων, ρε παιδί μου, και απογοητευτήκανε. Και φύγανε έξω. Και μεταξύ μας καλά κάνανε. Εγώ ας πω μια προσωπική εμπειρία. Εντάξει. Και θα την πω όσο πιο γενικά μπορώ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που θα αναφερθώ είναι στον χώρο, έτσι, και δεν θέλω έτσι να τους θίξουμε. Όλοι κάνουμε λάθη. Όλοι κάνουμε λάθη, έτσι. Και ιδίως όταν ξεκινάμε και κάνουμε ξεκινήματα και δεν έχουμε τις εμπειρίες, κάνουμε λάθη. Να είμαστε όμως σε θέση αυτού που είπα προηγουμένως. Να βάζουμε φρένο και να αξιολογούμε αν οι επιλογές μας είναι σωστές. Δηλαδή, πήγαμε στην τάδε εταιρεία. Επιλέξαμε αυτό το επάγγελμα. Είμαι με αυτόν τον άνθρωπο. Σε μία σχέση. Έτσι. Είμαι σε μία εταιρεία με ένα προϊστάμενο. Αυτός με ωφελεί. Αυτή η κατάσταση με ωφελεί, αυτή η εταιρεία με ωφελεί. Να το αξιολογούμε αυτό. Θα κάνουμε και λάθη, δεν είναι άνθρωποι είμαστε. Εννοείται. Αλλά όταν κάνουμε το λάθος, να έχουμε το θάρρος να επαναξιολογούμε την κατάσταση και να τη διορθώνουμε. Θα σου πω λοιπόν μια περίπτωση δική μου. Εγώ λοιπόν ήμουν σε μια εταιρεία πολλά χρόνια. Όπου εκεί πήρα ένα μήνυμα ξεκάθαρο ότι κοίταξε να δεις. Εάν δεν αλλάξεις ηθικό κώδικα, όπως ακριβώς το λέω, δεν πρόκειται να ανέλθει. Και ήμουν στην εταιρεία αυτή, τουλάχιστον είχα ξυπνήσει δεκαετία και ήθελα κι εγώ να ανελιχθώ έτσι. Σε manager. Λοιπόν, όταν λοιπόν έλαβα αυτή την πληροφορία και την λάβανα συνεχώς και συνεχώς με διαφορετικούς τρόπους, τοξικούς τρόπους, έτσι, αντέδρασα. Σου λέω κάποιες φορές αντέδρασα πολύ σωστά και πολύ ορθά κοφτά που λέμε. Κάποιες άλλες φορές αντέδρασα λαθασμένα. Δηλαδή θα έπρεπε να σιωπήσω και να ακολουθήσω τον δρόμο μου και να μην πω για τίποτα. Λάθη κάνουμε παπαργουμένως και από αυτά μαθαίνουμε. Έφυγα λοιπόν την εταιρεία αυτή και πήγα σε μια άλλη εταιρεία, ανταγωνίστρια αυτής, όπου εκεί μου δόθηκε η ευκαιρία να αναδείξω το έργο μου. Έτσι. Εκεί λοιπόν. Έκανα ένα λάθος. Δεν αξιολόγησα το top management της εταιρείας που πήγα. Δηλαδή, ήθελα να φύγω. Ήθελα να ξεφύγω από εκεί που ήμουνα. Γιατί αισθανόμουν εγκλωβισμένος. Είχα πάρει γνώση, είχα δώσει γνώση, είχα προσφέρει πολλά στην εταιρεία αυτή, όπως και αυτή προσφέρει σε μένα, έτσι. Αλλά ένιωσα εγκλωβισμένος διότι ένιωθα ότι δεν θα ανελιχθώ. Έβλεπα τους γύρω μου να αλλάζουν θέσεις, να παίρνουν προαγωγές, παραπάνω λεφτά. Και έλεγα ότι αν δεν φύγω, δεν μπορώ. Πρέπει να φύγω, έτσι. Έφυγα. Δεν είναι λάθος να φεύγεις. Να φεύγεις και να ακολουθείς άλλο μονοπάτι. Αλλά είναι αυτό που σου είπα προηγουμένως. Πριν φύγεις, αξιολόγησε το περιβάλλον που θα πας. Γιατί μπορεί να πέσεις σε χειρότερη κατάσταση. Όντως λοιπόν, μετέβηκα στη νέα αυτή η εταιρεία. Συνάντησα πολύ ωραίους ανθρώπους, αλλά και πολύ άσχημες συμπεριφορές. Συμπεριφορές που έχουν γίνει αυτά τα τελευταία χρόνια. Έχουν γίνει και trend, ας πούμε, έχουν γίνει πολύ έτσι της μόδας, ότι τοξικότητα στο περιβάλλον και επιθετική συμπεριφορά και πολλά πολλά άλλα. Είναι αυτά που τρώνε cancel, στην cancel culture ναι, που βρισκόμαστε αλλά τώρα. Να είμαστε ξεκάθαροι, Θεολόγιε. Εγώ θα σου πω κάτι, το οποίο το έχω βιώσει και είναι ωραίο να καταγραφεί αυτό. Πόσο υποκριτικό μια πολύ μεγάλη εταιρεία ή πολύ μεγάλες εταιρείες πριν 10 χρόνια, 12, 13, 15 χρόνια που ξεκίναγε το Facebook, τα social media, να σου υποδείκνυαν στο NDA που υπέγραφες, ξέρεις κάτι. Μην αναρτάς στο Facebook, γιατί αυτά που αναρτάς έχουν αντίκτυπο στην εταιρεία σου που δουλεύεις. Και θα λένε, ξέρω εγώ, ότι αυτά που λέει αυτός εκφράζει τυχή άποψη, συνδέεται με την εταιρεία που δουλεύεις. Και μας απογόρευαν. Μια περίοδο μας απογόρευαν τότε να κάνουμε αναρτήσεις. Και μετά από λίγο καιρό να βλέπεις ότι οι εταιρείες, οι ίδιες αυτές τις εταιρείες, σου δίνουν bonus για να κάνεις post στα social media. Θα μου πεις, δεν είναι υποκριτικό. Εντάξει, αναθεώρησαν εταιρείες. Ναι, μπορεί και να αναθεώρησαν. Εγώ όμως το έλεγα υποκριτικό, δηλαδή. Δεχόσουν ένα bullying, μια πολύ άσχημη συμπεριφορά και ένα έλεγχο από τους ανωτέρους σου, που μετά δεν ήθελα να σου πούνε εξής κάτι, Κωνσταντίνε, τελικά έχεις δίκιο. Αυτό που έκανες ήταν σωστό. Είχα λάθος. Είχαμε λάθος σαν εταιρεία, σαν πολιτική εταιρεία. Αυτό δεν είναι λίγο εγωιστικό να περιμένεις τη δικαίωση από αυτό που εσύ θεωρούσες σωστό. Κοίταξε, αυτό που σου είπα προηγουμένως, είναι σιωπή. Είναι αυτό που σου λέω ότι να σιωπούμε, να μην αντιδράμε, θα κάνεις και λάθη, έτσι. Γιατί σου είπα, θα αλλάξεις πορεία και θα βρεις χειρότερα πράγματα μπροστά σου, έτσι. Και όταν λοιπόν πήγα στην νέα αυτή εταιρεία, φυσικά καλύτερα λεφτά, φυσικά καλύτερες προοπτικές και όλα αυτά. Όμως το περιβάλλον ήταν τόσο άσχημο και οι επιλογές ήταν τόσο άσχημες, που φτάσαμε σε ένα σημείο που εκεί που ήμουνα τόσο, ας πούμε, τόσο πολλά υποσχόμενη εταιρεία, δουλειά, απολύθηκα. Και απολύθηκα με ένα πολύ ωραίο τρόπο εισαγωγικά, ας πούμε, έτσι. Είναι αυτά που σου έλεγα στην αρχή, ότι. Κατά πόσο είμαστε έτοιμοι στη ζωή μας να δεχθούμε και τα άσχημα. Γιατί όταν αλλάζεις μονοπάτι και λες τώρα είμαι, πάω με τα χίλια και δεν με τραντάζει τίποτα, έτσι. Λες εσύ, συγγνώμη πως τα αναφέρω έτσι, λες ναι, εσύ ναι, και ναι, τέτοια. Ναι. Απλά στα προαναφερόμενά σου.
Όταν πας από τον ένα δρόμο και τον αλλάζεις, πρέπει να αξιολογήσεις τον δεύτερο. Πώς εγώ μπορώ να αξιολογήσω τον επόμενο δρόμο χωρίς καν να το περπατήσω? Λες να τον αξιολογήσεις. Πώς εγώ θα καταλάβω τι έχει αυτή η επιχείρηση ή τι έχουν αυτοί οι άνθρωποι, τι έχει εκείνη η δουλειά που θα μπω, αν δεν μπω? Αλλάζω τον δρόμο, φεύγω από τη μια δουλειά, πάω στην άλλη. Πώς θα την αξιολογήσω εγώ? Πολύ ωραία ερώτηση. Πολύ ωραία ερώτηση. Κοίταξε, υπάρχουν δύο τρόποι. Ξέρεις ότι για να αλλάξεις δουλειά, ας πούμε, σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες ή και σε μικρότερες εταιρείες, πηγαίνεις σε γραφεία έβρεση εργασίας. Headhunters, έτσι όπως λένε οι Αγγλιστοί, οι οποίοι, ας πούμε, τι κάνουν, ψάχνουν ταλέντα και. Όταν λοιπόν πας σε μια συνέντευξη σε μια εταιρεία, σε ρωτάνε ερωτήσεις. Μην έχετε φοβική στάση απέναντι στις συνεντεύξεις αυτές. Πάτε εκεί για να πάρετε μια απόφαση. Μία θέση εργασίας που θα καθορίσει τη ζωή σας. Καταλαβαίνουμε, όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχετε ανάγκη τη δουλειά και τα λεφτά. Αλλά μην πηγαίνετε και πέφτετε σε παγίδες, έτσι. Άρα, τι κάνουμε σε μία συνέντευξη? Δεχόμαστε ερωτήσεις. Κάνουμε και εμείς ερωτήσεις όμως. Έχουμε μιλήσει με κάποιον που είναι έμπειρος, που του έχουμε εμπιστοσύνη, όχι στον χώρο της εργασίας μας, γιατί να ξέρετε ότι ό,τι συζητάτε στον χώρο της εργασίας είναι διάτρητο και θα πάει στα αυτιά του προϊσταμένου σας και του κομμάτου προσωπικού, έτσι. Το οποίο θα σας φέρει σε πολύ δύσκολη θέση. Άρα, βρίσκεται κάποιον ο οποίος του έχετε εμπιστοσύνη, ο οποίος έχει μια εμπειρία και του λες: αν ήσουν στη θέση μου, τι θα ρώταγε σε μια εταιρεία που πας, έτσι. Θα σου πω δύο ερωτήσεις. Εντάξει. Είσαι φωτογράφος, για παράδειγμα, σπουδάζεις φωτογραφία και βίντεο και πας σε μια εταιρεία που θα κάνει, ξέρω εγώ, που κάνει filming, έτσι. Αν το λέω σωστά. Εσύ έχεις μια ίδια εμπειρία. Μια εμπειρία Α από την προηγούμενη εταιρεία που ήσουν και αυτή θέλεις να αποφύγεις. Άρα πρέπει να θέσεις ερωτήσεις που θα σου ξεκαθαρίζουν μέσα σου και στο μυαλό σου ότι αυτά που θέλεις και ζητάς θα σας δώσουν. Δηλαδή, λεφτά. Ένα. Δεύτερον, προοπτική εξέλιξης. Τρίτον, όχι τοξικό περιβάλλον με την έννοια ότι θα παίρνω αποφάσεις και αυτές τις αποφάσεις θέλω να τις συζητάμε πριν μου τις κόψετε ή πριν τις επιτρέψετε, έτσι, ας πούμε, δώσεις το OK για να γίνει κάτι. Τέτοιου είδους ερωτήσεις. Ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με πράγματα τα οποία προβληματίζουν εσένα. Μην τραπείς. Άμα πω όμως έτσι, ρε Κώστα, δεν θα πάω πουθενά. Γιατί μπορεί από αυτά τα κριτήρια τα περισσότερα ή να ικανοποιούνται ή να μην ικανοποιούνται. Άμα εγώ πάω από το Α στο Β και πω, καλά λεφτά έχει? Έχει καλά λεφτά. Προοπτικές έχει? Έχει προοπτικές. Τοξικό περιβάλλον έχει? Έχει. Εκεί κολλάμε. Ναι. Φεύγω από εκεί, πάω στο Γ. Λεφτά έχει? Έχει. Προοπτικές έχει? Όχι. Τοξικό περιβάλλον έχει? Δεν έχει. Δεν έχει προοπτικές, θα πω μόνο για τα λεφτά. Θεολόγια, πολύ ωραία παρατήρηση. Θα σου πω κάτι πριν να απαντήσω σε αυτό. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να κάνετε, πρέπει να κάνετε όλα τα παιδιά, έτσι. Πλέον υπάρχουν τα social media. Ας πούμε ότι υπάρχει το LinkedIn. Έτσι. Υπάρχει, όπου εκεί είναι μια επαγγελματική πλατφόρμα που μπορεί να δεις τι είναι ο άλλος, τι είναι ο άλλος, με το βιογραφικό του, όλα αυτά. Επίσης, πρέπει να ψάχνετε και να δείτε η εταιρεία που πάτε, ποιοι είναι αυτοί που τη διοικούν. Ποιοι είναι αυτοί οι προϊστάμενοι που θα πάτε να είστε στο τμηματοδικό τους. Ρωτάτε πρώην εργαζομένους της εταιρείας αυτής. Σκέφτομαι να πω στην εταιρεία αυτή, ποια είναι η γνώμη σου για αυτό το τμήμα, για αυτή την εταιρεία. Δηλαδή, όταν πάμε στη συνέντευξη, κάνοντας ερωτήσεις προηγουμένως, ταυτόχρονα έχουμε πάρει μια πληροφόρηση. Είμαστε στην εποχή της πληροφορίας. Αξιοποιήστε τη. Όμως πρέπει να πάρουμε πάρα πολλές πληροφορίες και από πολλά άτομα. Γιατί άμα πάρω από ένα, που ξέρεις ότι ο άνθρωπος μπορεί αυτός κάτι να γίνει με εκείνη την δουλειά, να έχει τσακωθεί και να σου πει τα χειρότερα. Ενώ να είναι μια χαρά το περιβάλλον. Πρέπει να πάρεις από άλλο. Θα πάρεις από δύο ex-workers, από δύο πρώην εργαζομένους και από έναν νυν εργαζόμενο. Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Κάπως έτσι. Γιατί είναι ανοιχτή πλατφόρμα, μπορεί να ρωτάμε, ας πούμε, και στα social media πλέον είναι πάρα πολύ εύκολη επικοινωνία. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και πιστεύω ότι πλέον ο κόσμος έχει ανάγκη να εκφράζει την εμπειρία του. Έτσι, και να τη μοιράζει με νέα παιδιά. Είπε τώρα πάρα πολύ σωστά, ωραία. Και πάω από εδώ και δεν με γεμίζει. Και πάω από εκεί και δεν με γεμίζει. Θεολόγε, αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας. Όταν πας κάπου και λες, δεν μου κάνει. Πας από εκεί, λες, δεν μου κάνει. Έχεις αποφύγει δύο περιβάλλοντα που δεν σου κάνουν. Σωστά. Άρα έχεις αποφύγει. Έχω χάσει χρόνο δουλειάς και χρημάτων. Υποτίθεται πως ταυτόχρονα δουλεύεις ή αν δεν έχεις δουλειά. Αν δεν έχεις δουλειά όμως, κοίτα, αν δεν έχεις δουλειά, πρέπει να πάρεις ένα ρίσκο. Θα πεις, ξέρεις κάτι, ή αφιερώνω το χρόνο μου για να βρω ένα περιβάλλον που θα ταιριάσει περισσότερο σε μένα, ή παίρνω το ρίσκο, αν δεν έχω γνώση, να πάω σε μια εταιρεία που θα λαβώ τη γνώση, αλλά δεδομένα ξέρω ότι μετά από ένα διάστημα θα πρέπει να φύγω. Έτσι. Γιατί δεν θα ικανοποιούμε ή σε κάποια πράγματα που έχω θέσει εγώ σαν στάνταρ. Γιατί θα σας πω από προσωπική εμπειρία. Για ένα πράγμα δεν έχω μετανιώσει στη ζωή μου. Ένα πράγμα. Δεν έβαλα ποτέ φραγμό, κόφτη και όριο στην ηθική μου. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Θυμάμαι, είχα περιήλθει σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Όταν στην μια εταιρεία που δούλευα, είχε ξεκινήσει μεγάλη κρίση, τότε θυμάμαι, έπρεπε να κάνει εταιρεία περικοπές. Και αποφασίζει η εταιρεία να απολύσει ένα άτομο, το οποίο εκείνη την περίοδο
είχε γεννήσει η γυναίκα του, δίδυμα, τα οποία ήταν πρόωρα και ήταν σε δύσκολη κατάσταση στη Θερμοκοιτίδα, στο νοσοκομείο. Οπότε αυτός ο άνθρωπος, φαντάσου, μπαινοέβγαινε. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος απολύθηκε. Σκέψου λοιπόν ότι είμαστε στο γραφείο, απόγευμα, γιατί έτσι πάντα γίνονται απολύσεις, πρωί-πρωί, απόγευμα-απόγευμα, όπου του ανακοινώνουν ότι φεύγεις. Και εκεί πραγματικά είναι το πολύ σκληρό πρόσωπο των πολυεθνικών εταιριών και των μεγάλων εταιριών. Και μικρών εταιριών, βέβαια, έτσι, να μην τα βάζουμε όλα στις πολυεθνικές. Εκεί λοιπόν ήρθα σε μια σύγκρουση, για την οποία δεν μετάνιωσα ποτέ, η οποία όμως μου στήχησε στην καριέρα μου στην Ελλάδα, να ξέρεις. Εκεί λοιπόν είπα, ξέρετε κάτι, αυτό που κάνετε απευθείας στην διεύθυνση προσωπικού, ότι αυτό που κάνετε δεν είναι ηθικό. Και όταν ρωτήθηκα για ποιο λόγο, είπα ότι μάλιστα λένε, μας λες ανήθικους. Λέω, ναι, αν πάρεις τη λέξη ελληνιστή, ο μη ηθικός τι είναι, ανήθικος. Βέβαια, εμείς σήμερα λέμε ανήθικος και πάει το μυαλό μας σε. Ναι. Αλλά η ανηθικότητα, όπως και η ηθικότητα, είναι σε όλα τα σημεία της ζωής μας, έτσι. Δεν θα το αναλύσουμε αυτό σαν έννοια, έτσι, την ψυχολογική έννοια και την φιλοσοφική έννοια της ηθικής. Εκεί τους είπα, ρε παιδιά, οκ. Okay. Έχετε τόσο κόσμο να απολύσετε, ας πούμε, ακόμα και εμένα, έτσι, που δεν ήμουν τότε παντρεμένος, ούτε είχα παιδιά είχα. Γιατί δεν διαδίδεται εμένα, ας πούμε, και δείχνει αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος είναι σε μια δύσκολη θέση, έτσι. Αυτό δεν το μετάνιωσα ποτέ, όπως και αντίστοιχα πράγματα. Οπότε, μην φοβάστε να βάζετε την ηθική, τη δική σας, πάνω από τις καταστάσεις και τα πρόσωπα που είναι γύρω σας. Είναι πολύ μη βάρη αυτό που λες, Κώστα, γιατί το τομάρι μας σκεφτόμαστε. Είναι πολύ δύσκολο να ρίξεις το εγώ σου. Εκείνη τη στιγμή, εγώ προσωπικά δεν θα μίλαγα. Γιατί ξέρεις ότι μπορεί να σου στοιχήσει. Δεν είναι εύκολο αυτό που λες. Θεολόγια, αυτό έχει να κάνει με τον ηθικό κώδικα του καθενός. Καταλαβαίνω, δεν κρίνω τους ανθρώπους που δεν μίλησαν τότε. Όπως γίνανε και πολλά άλλα πράγματα, έτσι. Τα οποία μπορεί να κάνουμε πολλές εκπομπές για διάφορα θέματα. Επί τούτου, όντως, σε μια εταιρεία που είναι 200-250 εργαζόμενοι, όταν μιλάει ο ένας, αυτός θεωρείται τοξικός. Ο άνθρωπος ο παραπονιάρης. Αυτός που continuously is complaining, έτσι. Το οποίο πλέον το θεωρούμε αρνητικό. Δεν είναι αρνητικό. Αυτός που παραπονιέται. Κάτι λέει. Να τον ακούσουμε τι λέει. Και αν παραπονιέται και συνέχεια, να δούμε γιατί παραπονιέται συνέχεια. Πριν το χαρακτηρίσουμε τοξικό, έτσι. Είναι πολύ δύσκολο, θεολόγια, και θα σου πω κάτι, να το συνεχίσουμε λίγο αυτό. Είναι πολύ δύσκολη απόφαση. Αλλά να ξέρεις, είναι αυτό που στο τέλος αυτό μετράει. Κοιμάμαι ήσυχα το βράδυ. Είμαι εγώ ικανοποιημένος μέσα μου. Μπορώ να δω αυτόν τον άνθρωπο στα μάτια. Θα σου πω κάτι. Αυτό μου στήχησε πώς. Επειδή. Σε αυτά τα θέματα εγώ δεν έβαζα διαπραγματεύσεις. Ήμουνα κάθετος στην ηθική, μου στήχησε. Ξέρεις να πηγαίνεις σε 40, 50, 60 συνεντεύξεις και να σε διώχνουνε. Να είσαι δηλαδή στα τελευταία δύο άτομα, ας πούμε, που μαθηματικά αυτό που είσαι προηγουμένος, στατιστικά να το πάρεις, θα πεις δεν γίνεται, μία στις 50 πρέπει να με πάρουν, να με προσλάβουν, σωστά. Και πάντα να κόβεσαι. Να κόβεσαι γιατί μπορεί να μην είσαι καλός. Ναι, αλλά δεν μπορεί να είναι και στις 50, στις 60, στις 70. Έτσι. Κάτι άλλο συμβαίνει. Και αυτό το κάτι συμβαίνει, θα σου πω ξεκάθαρα, θεολόγε, είναι ότι επειδή ο χώρος μας είναι πολύ μικρός, οι εταιρείες είναι πολύ μικρές στην Ελλάδα, υπάρχει αυτή η εσωτερική πληροφόρηση που λέει μην πάρεις το θεολόγο. Ο θεολόγος είναι έτσι. Πάρε την ταμπελίσσα σου. Την ταμπέλα, ναι. Και μην μιλάς. Και ήταν και ο λόγος όταν απολύθηκα, δεν έβρισκα δουλειά στην Ελλάδα. Και ήμουν 40 χρονών. Στενό κύκλωμα. Κοίταξε να δεις, ναι, και μάλιστα θα σου πω ξεκάθαρα, γιατί αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να καταγράφονται, θεολόγια, για να τα ακούν οι νέοι. Και είναι εμπειρίες ζωής που κάποιοι, εύχομαι ελάχιστοι ή κανένας, να μην βρεθεί μπροστά. Εμένα μου είπανε, ξέρεις κάτι, άλλαξε συμπεριφορά, κάτσε άνεργος ένα διάστημα, να κατακάτσεις σκόνη και θα βρεις δουλειά. Καταλαβαίνεις, όταν είσαι σε μια κατάσταση όπου έχεις οικογένεια, έχεις παιδί, έχεις δάνεια που τρέχουν υποχρεώσεις. Που δεν έχεις λεφτά, ας πούμε, να τρέξεις, έτσι. Είσαι σε μια δεινή κατάσταση, ένα πανικό. Είναι αυτό που σου είπα προηγουμένως. Πόσο έτοιμοι είμαστε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις. Ακραίες. Αλλά όταν θέλουμε να ακολουθήσουμε το δρόμο μας, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το κρατήσουμε, έτσι. Να πούμε, εκεί θα πάμε, έτσι θα πάμε, θα πορευτούμε. Δεν σου κρύβω την περίοδο εκείνη, ήμουνα τόσο απογοητευμένος, διότι έβλεπα ανθρώπους που ο κύκλος μου ήταν πολύ μεγάλος, να με πλησιάζουν, να μου λένε, ξέρω εγώ. Αυτή η δουλειά, αλλά τα λεφτά, ξέρεις κάτι, τα λεφτά δεν μπορούμε να σου δώσουμε αυτά που έπαιρνες. Πρέπει να συμβιβαστείς με λιγότερα. Γιατί αυτά δίνουμε εμείς. Είναι αυτό το κολπάκι που κάνουν οι εταιρείες να παίρνουν κάποιους που έχουν εμπειρία με το λιγότερο μισθό, γιατί αυτή είναι στην ανάγκη. Εκεί δεν ξέρω ποια δύναμη με οδήγησε και έλεγα όχι. Ας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχω πάει σε μια εταιρεία, πολύ μεγάλη εταιρεία Headhunters, η οποία ας πούμε γνώρισαν σε τι κατάσταση είμαι. Και είμαι στο τραπέζι, ας πούμε, που συζητάμε και μου λέει, ξέρεις κάτι, κύριε Κουφάκη,
Αυτά είναι τα λεφτά. Λέω, παιδιά, τα λεφτά αυτά δεν είναι ούτε το 50% αυτό που έπαιρνα. Take it or leave it. Το παίρνεις ή το αφήνεις. Εσύ είσαι στην ανάγκη. Δεν είναι εταιρεία. Και εκεί θεολόγια μπορώ να σου πω ότι ήταν ένας διακόπτης μέσα μου που έκανε ένα τσαφ. Ένα τσαφ από τη μία στιγμή στην άλλη. Και λέω, ρε εσύ, τι κάνεις εδώ. Είσαι στην ανάγκη που έχεις το παιδί σου να ταΐσεις, τσιγάλα κτλ. Τι θα κάνεις τώρα. Εκεί θυκώθηκα και τους λέω: με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κακώς ήρθα εδώ πέρα που ήρθα στη συνέντευξη. Αυτό που συζητάμε με προσβάλλει και φεύγω. Και πάω στην πόρτα. Στην πόρτα μου λέει ένας από τους δύο που ήταν εκεί: μπορούμε να σας προσφέρουμε συν 700 ευρώ. Και εκεί ξαναγυρνάει πάλι ο διακόπτης και λέω: τελικά είσαι ένα θύμα. Δηλαδή παίρνουν την ανάγκη σου. Και παίζουν με αυτή. Και παίζουν με αυτή. Και είπα: όχι, παιδιά, δεν... και να μου δώσετε τα τριπλάσια από ό,τι έπαιρνα, δεν θα κάτσω. Γιατί έχω μπροστά μου μία εταιρεία. Η οποία καλό κάνει, έτσι, η εταιρεία είναι, θα διαπραγματευτεί. Παίζει με την ανάγκη μου. Και εγώ αυτό το θέλω. Θέλω να μου λείψει έναν άνθρωπο. Και έφυγα. Και όταν πήγα σπίτι μου, ήμουν πάρα πολύ στεναχωρημένος, διότι έλεγα: Κωνσταντίνε, κοίταξε να δεις. Έχεις σπουδάσει κάτι. Η καριέρα σου είναι 15, 16, 20 χρόνια σε αυτό το κομμάτι. Τελικά, ίσως είναι η ώρα να αλλάξεις, να κάνεις κάτι άλλο. Και ξεκίνησα ουσιαστικά να ψάχνω εξωτερικό κατά κύριο λόγο δουλειά που δεν είναι στο αντικείμενό μου. Καμία σχέση με το αντικείμενό μου. Και τελικά, εντάξει, είναι αυτό που σου λέω πολλές φορές, υπάρχουν, εγώ τους λέω, πνευματικούς νόμους, εντάξει. Όταν κρατάς το χαρακτήρα σου, κρατάς την ηθική σου, κρατάς τους κανόνες σου και είσαι άνθρωπος και δεν πατάς επιπτωμάτων, να ξέρεις ότι υπάρχουν εκεί έξω εταιρείες και άνθρωποι που είναι άνθρωποι και εταιρείες. Με α και ε κεφαλαίο. Απλά και μου θέλει πολύ ψάξιμο. Θα σου πω κάτι. Στη δικιά μου την περίπτωση δεν έψαξα πάρα πολύ, με βρήκαν αυτοί. Και πραγματικά μου δόθηκε ευκαιρία αυτή. Νέο ξεκίνημα στο εξωτερικό, όλα από το μηδέν, έτσι, φαντάσου. Αλλά τονίζει και το εξωτερικό. Είναι αυτό, ναι, ότι η Ελλάδα. Ναι. Είναι αυτό, θεολόγιο, που σου λέω προηγουμένως. Ότι πριν βγείτε έξω στο εξωτερικό, εξαντλήστε ό,τι δυνατότητα έχετε εδώ μέσα. Γιατί δεν είναι εύκολο το εξωτερικό, να ξέρετε. Έτσι, δεν είναι εύκολο. Όταν είσαι νέος, είναι λίγο πιο εύκολο γιατί δεν έχεις υποχρεώσεις, δεν έχεις οικογένεια. Αλλά και πάλι πρέπει να σκεφτείς. Αν θες να κάνεις οικογένεια, την κάνεις έξω. Και έξω οι συνθήκες είναι δύσκολες. Πρέπει να τις ψάξετε. Δηλαδή, αν θα πας Γαλλία, αν θα πας Δανία, αν θα πας σκανδιναβικές χώρες, αν θα πας Αμερική, αν θα πας Αγγλία, αν θα πας Ισπανία, αν θα πας Μέση Ανατολή, αν θα πας Ασία. Οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές από ό,τι βλέπεις εδώ. Ένα μπορώ να σου πω με εγγύηση: αξιοκρατία. Με κεφαλαία γράμματα. Και θα σου πω κάτι, θεολόγιε. Παντού υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι τοξικοί, με την έννοια την αρνητική. Αλλά σε ένα υγιές περιβάλλον αυτός ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει να επιβιώσει. Θα κάτσει ένα χρόνο, δύο χρόνια. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε εξωτερικό είναι ότι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ας πούμε αξιοκρατικοί, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν το καλό της ομάδας μπροστά, το καλό της εταιρείας, φεύγουν. Δεν τους κρατάει ο οργανισμός. Γι' αυτό βλέπεις τόσους χιλιάδες Έλληνες και όχι μόνο Έλληνες και άνθρωποι από άλλες χώρες που πάνε, ξέρω εγώ, στη Γερμανία, πάνε, ξέρω εγώ, στην Αγγλία και έχουν μια πολύ επιτυχημένη καριέρα σε πολύ ψηλά επίπεδα και σε διαφορετικούς τομείς. Από ιατρική, μηχανικούς, στο κομμάτι το δικό σου, έτσι, ηθοποιούς πολλές φορές, τραγουδιστές, οι οποίοι είχαν ένα κώδικα και λένε: θα το ακολουθήσω αυτό. Και πήγαν εκεί και διαπρέπουν. Έτσι. Δεν είναι φημισμένοι στην Ελλάδα. Αλλά εκεί έξω και πληρώνονται και πίστεψε με, χρήσουν πολύ μεγάλης, έτσι, πολύ μεγάλου σεβασμού. Πολύ μεγάλου σεβασμού. Και να ξέρεις ότι και εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι εσείς που κάποια στιγμή θα αποφασίσετε να πάτε έξω για σπουδές ή για δουλειά, χρωστάμε πολύ σε αυτούς τους ανθρώπους. Πολλά χρωστάμε, γιατί αυτοί δημιούργησαν ένα όνομα για μας. Δηλαδή, ξέρεις τι ώρα που να πηγαίνεις και να λένε Ελλάδα, Ελλάδα είναι ο τάδε. Και αυτό, να ξέρεις, το συνάντησα πολύ και στη Σερβία. Η Σερβία είναι μια χώρα που έχω, ας πούμε, σαν χώρα που βλέπω τα τελευταία χρόνια. Και έχω και πολλούς φίλους εκεί και συνεργασίες. Συζητώντας με νέους ανθρώπους, είδα ότι πάρα πολλά νέα παιδιά, όπως και εδώ στην Ελλάδα, από τη Σερβία φεύγουν γιατί δεν υπάρχουν συνθήκες εκεί. Και πηγαίνουν σε πολύ δυνατές θέσεις και επαγγέλματα και επιτυχαίνουν. Και επιτυχάνουν γιατί είναι ένας λαός που είναι πολύ δοκιμασμένος. Από εμφυλίους, από πόλεμο, θυμάσαι, έτσι. Αυτή η γενιά, λοιπόν, και έχουμε πάλι σε αυτό που σου είπα, ότι τα νέα παιδιά που είναι 18-19 χρονών, ας πούμε, στη Σερβία ή χώρες εκείνες που είναι πρώην Ιουγκοσλαβίας, βλέπεις ότι έχουν άλλο κώδικα, άλλο μέταλλο. Μέταλλο που είχαν οι παππούδες μας μετά το 40, που λέγανε: εγώ θα κάνω αυτό και θα πετύχω, γιατί θα αγωνιστώ. Ό,τι ήταν αυτό. Και αγράμματοι άνθρωποι, έτσι, δεν είχαν σπουδάσει και πετύχανε. Αυτό το βλέπεις στα μάτια των ανθρώπων αυτών. Και εγώ το βλέπω αυτό στα μάτια τα δικά σας. Και μ' αρέσει αυτό. Αλλά δεν μ' αρέσει αυτό που σου είπα προηγουμένως. Δεν μ' αρέσει να βλέπω παιδιά που να έχουν ένα χαμογελαστό πρόσωπο. Να περνάνε μια πόρτα και να βγαίνουν έξω με δακρυσμένα μάτια, βουρκωμένα μάτια και ένα χαμόγελο που να έχει φύγει. Μην το κάνετε αυτό, δεν αξίζει τον κόπο. Όταν δεν είναι να γίνει κάτι και δεν συμβιβάζεσαι, δεν προσκυνάς, δεν υπακούς, υπάρχει κάτι άλλο για σένα. Δεν θέλω να καταδικάσω ανθρώπους οι οποίοι βέβαια είναι στην ανάγκη και πάνε. Έτσι. Δεν θα τους καταδικάσω,
Αλλά σίγουρα και αυτοί οι άνθρωποι μέσα από τη λάθος επιλογή θα βρουν τον δρόμο τους. Θα καταλάβουν το λάθος τους. Και να ξέρεις κάτι, θεολόγε, δεν έχουν γεννηθεί όλοι για ηγέτες. Καλά, στάνταρ. Έτσι. Ο καθένας είναι διαφορετικός. Και δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Αυτό είναι το θαυμάσιο αυτού του κόσμου. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Παίζει ο Russell Crowe. Αν θυμάμαι καλά, λέγεται στα ελληνικά Ο Σταχτοπούτος. Cinderella Man, έτσι λέγεται η ταινία. Είναι αρχές δεκαετίας του 2000. Αληθινή ταινία, όπου δείχνει τον Russell Crowe δεκαετία 1920-1930 στην Αμερική. Μποξέρ αυτός, έτσι. Η ταινία λοιπόν εξελίσσεται πάρα πολύ ωραία. Δείχνει, ας πούμε, την Αμερική και αυτόν τον ίδιο σε ένα φοβερό πικ, σε μια φοβερή, ας πούμε, άνοδο της οικονομίας. Και ξαφνικά γίνεται το γνωστό βιομηχανικό κράχ που έγινε στην Αμερική το 30 και έγιναν τον μπαμ, έτσι, κυριολεκτικά. Και δείχνει αυτόν τον άνθρωπο από τη μία στιγμή στην άλλη, από τα πάντα που είχε, στο τίποτα. Και να προσπαθεί να επιβιώσει. Η ταινία λοιπόν αυτή έχει ένα σημείο που είναι στο τέλος. Και είναι, ας πούμε, ο σούπερ πρωταθλητής, ο οποίος καταφέρει να παίξει αγώνα με αυτόν, ας πούμε, έτσι, το outsider, τον άσημο τελείως. Και του κάνουν την εξής ερώτηση, λοιπόν, εκεί οι δημοσιογράφοι. Του λένε, για ποιο του λόγο θα αγωνιστεί σήμερα και ο κίνδυνος, γιατί αυτός ο πρωταθλητής είχε τη φήμη του ότι βγάζει νοκάουτ και όσοι βγαίνουν νοκάουτ πεθαίνουν επί τόπου, γιατί ήταν δολοφονικά τα χτυπήματά του. Και λέει: Εγώ λέει σήμερα αγωνίζομαι, ένα χαμόγελο έτσι, για το γάλα των παιδιών μου. Τι εννοούσε με αυτό αυτός ο άνθρωπος έτσι, και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από την ταινία αυτή είναι ότι η ανάγκη που έχουμε να επιβιώσουμε μας κάνει να προσαρμοστούμε, να αναπτύξουμε δεξιότητες, να κάνουμε πράγματα που νομίζαμε ότι δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Έτσι. Είναι αυτό που λένε πίστε στον εαυτό σου, αλλά το λένε με λάθος τρόπο. Πιστεύω στον εαυτό μου τι είναι. Βλέπω το μέσα μου, βλέπω γιατί είμαι ικανός, βλέπω την ανάγκη μου και λες πρέπει να κάνω αυτό γιατί δεν έχω άλλη επιλογή. Και όντως επικεντρώνεσαι εκεί και με ένα καταπληκτικό τρόπο η ανθρώπινη φύση έχει την ικανότητα να ανταποκριθεί. Και οι συνθήκες φυσικά, έτσι, γιατί να ξέρεις ότι όταν προσπαθείς πάντα θα υπάρξει ο άνθρωπος ή οι άνθρωποι οι οποίοι θα σε στηρίξουν. Έτσι, όπως φαίνεται και στην ταινία, όπως συζήτησαμε και προηγουμένως. Όπως και το παράδειγμα που σου είπα από την προσωπική εμπειρία που είχα, έτσι. Οπότε, έτσι λίγο να το κλείσουμε αυτό στην ερώτησή σου, πολύ εύστοχη ερώτηση που έκανες. Και τι θα κάνει ο νέος, ρε παιδί μου, που απογοητεύεται, πάει από εδώ, πάει από εκεί και δεν βρίσκει πραγματικά φως. Να μην απογοητεύεται, να μην απελπίζεται. Ξέρεις, χάνεις όταν απελπίζεσαι. Δεν χάνεις την ελπίδα σου. Αλλά αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη εσωτερική ευάνθηση, να ξέρεις τον εαυτό σου, τις δυνάμεις σου, έτσι. Και φυσικά, όπου δεν μπορούμε, όπου χρειαζόμαστε βοήθεια, το λέμε. Δεν κλείνομαστε τον εαυτό μας, έτσι. Ζητάμε βοήθεια από ανθρώπους που βλέπουμε ότι είναι χρήσιμοι. Και πιστέψτε με, παιδιά και θεολόγε, δεν υπάρχει άνθρωπος που θα συζητήσει μαζί του, που έχει περάσει από δύσκολες καταστάσεις, που δεν θα σου πει, ξέρεις κάτι. Την τελευταία στιγμή βρέθηκε εκείνος και με βοήθησε. Τυχαίο. Δεν τυχαίο. Αλλά θέλει, είπαμε, θέλει πολύ δυνατό χαρακτήρα. Που πιστεύω τα νέα παιδιά θεολόγια το έχουν, γιατί έχουν περάσει δύσκολες καταστάσεις. Βλέπω παιδιά, ας πούμε, που το μάτι τους γυαλίζει με την καλή έννοια. Τα παιδιά αυτά δεν. Πάνω στο πω, δεν καθυποβάλλονται. Δεν μπορούσα, ας πούμε, να τους χειραγωγήσεις εύκολα. Και μ' αρέσει να το βλέπω αυτό το πράγμα. Δεν το είχε η γενιά μου αυτό, να ξέρεις. Η γενιά μου ήταν. Λίγοι που το είχαν αυτό. Οι πιο πολλοί ήταν όπου πάει το ρεύμα. Αυτό θεολόγια, έτσι, με το κομμάτι της εργασίας, των ευκαιριών των νέων παιδιών. Να μην απελπίζονται. Και να ψάχνουν να βρουν ανθρώπους σαν τις μέλισσες που θα παίρνουν από αυτούς και από κάτι. Και υπάρχουν αυτοί, παιδιά. Μπορεί να είναι ένας απλός άνθρωπος, φίλος σου, άλλου αντικειμένου επαγγέλματος, που μπορεί να σου πει πέντε πράγματα που θα σε ωφελήσουν. Έτσι. Και να προσέχετε ένα πράγμα. Να μην πέφτετε θύματα εκμετάλλευσης. Να μην εμπιστεύεστε ανθρώπους επειδή εμφανίζονται έτσι σαν βολίδες, σαν αστραπές στη ζωή σας. Έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι είναι, πώς τους λέμε στα ελληνικά, ενεργοβόρους. Πάνε και σου ρουφάνε όλη την ενέργεια. Δηλαδή. Βλέπουν την καλή σου διάθεση για την ακρίβεια. Και το ότι θέλεις να δουλέψεις, θέλεις να μάθεις. Σε βλέπουν και δυστυχώς υπάρχει εκμετάλλευση. Εχθές γίνανε αγαπώ ένα ταξίδι επαγγελματικό. Φεύγοντας, είχα πάρει τη βαλίσσα μου και έφευγα. Και ήταν ένα παλικάρι το οποίο μιλούσε στο τηλέφωνο. Με hands free, ξέρεις, περπατούσε δίπλα μου παράλληλα και θέλοντας και μία, άκουγα τι έλεγε. Ήτανε σε μία φάση όπου είπε το εξής. Λέει ένα όνομα, λέει, ρε Μιχάλη, του λέει, δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Είμαι 37 χρονών, δεν είμαι πια 21 χρονών να τρέχω αριστερά και δεξιά όποτε του έρθει του άλλου να μου πει να κάνω αυτό και αυτό. Δεν μπορώ άλλο, έχω κουραστεί μέσα μου. Το παιδί αυτό γυρνάει και το κοιτάω και είχε δακρύσει. Ένα παιδί, φαντάσου τώρα, από ό,τι κατάλαβα πολύ γρήγορα, πολύ φευγαλέα σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα, ούτε λεπτό, ας πούμε, αυτό που είδα. Ένας άνθρωπος ήταν απογοητευμένος, εγκλωβισμένος
και έχασε την ελπίδα του. Και αυτό είναι αυτό που με συναχώρησε πάρα πολύ. Είδα δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος προσπάθησε και δυστυχώς αυτό το σύστημα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα και όλοι το ξέρουμε, τον έφαγε. Κοίταξε, ακόμα και αν περιέλθουμε σε αυτή την κατάσταση, γιατί και εγώ ήμουν σε αυτή την κατάσταση, να ξέρεις κάποια στιγμή, μην απελπιστείς. Πάτα ένα φρένο, σταμάτα και κοίτα γύρω σου. Αυτό, μην την έχεις έτσι. Ναι, αυτό θα έλεγα κι εγώ. Ξέρεις κάτι, αυτά φαίνονται ξένα στους ανθρώπους. Αλλά ας τα ακούσουμε μια φορά, κάτι θα μείνει μέσα μας και όταν θα έρθει αυτή η δύσκολη στιγμή, είμαι βέβαιος ότι θα χτυπήσει το καμπανάκι μέσα μας και θα δούμε, θα το κάνουμε αυτό. Σταματάμε και βλέπουμε γύρω μας τι συμβαίνει. Πρόσφατα με έπιασαν κάποια άτομα και μου ζήτησαν να τους μοντάρω κάποια βίντεο έτσι ώστε να τους βοηθήσω. Αυτό που λέμε τώρα, Κώστα, πήγανε να με ρουφήξουν βγαίνοντας αυτοί κερδισμένοι, ευτυχώς, χωρίς να το είχα καταλάβει από νωρίς, κοίταξα μπροστά μου. Όταν ήρθα σε πρώτη επικοινωνία μαζί τους, τα πράγματα ήταν όλα ανθυρά, κάνεις αυτό που θέλεις, θα σε πληρώνουμε εμείς γι' αυτό και δεν έχουμε θέμα ότι μας πεις εσύ για την τιμή, θα σου το δώσουμε. Τέλος πάντων, επειδή ήταν για μια συγκεκριμένη δουλειά, θα βγαίνα πολύ κερδισμένος. Δηλαδή, θα βγαίνα με ένα ικανοποιητικό χρηματικό ποσό για τη δουλειά που κάνω, για το επίπεδο που βρίσκομαι. Στα μέσα γύρω της δουλειάς, που τους έδειχνα τα πρώτα αποτελέσματα του βίντεο, μου λένε, ας κάνουμε και εκείνο. Είσαι καλός αυτό. Ας κάνουμε και αυτό. Και εκεί συνειδητοποιούσα σιγά-σιγά ότι, όπα, θεολόγε, κάνεις εξτρά πράγματα από αυτό που σου έχουν αναθέσει, αλλά πώς να το πω, νόμιζα εκείνη τη στιγμή ότι, ξέρω εγώ, απλά μιλάω επειδή κουράστηκα λίγο, επειδή μου ήρθαν έτσι απότομα τα πράγματα και λέω, όχι, η ιδέα μου είναι. Και παιδιά, συμβαίνει το εξής, ήταν μια εβδομάδα που από εκεί που είχα, που ξεκίνησα για 2 παραγγελίες, κατέληξα με ένα τετράδιο γεμάτο με 10 παραγγελίες από εκείνα τα άτομα. Και λέω, όπα, για αυτά με χρειαζόντουσαν και κατέληξα για άλλα 8 πράγματα. Και όπως ήμουνα, το ακύρωσα, το σταμάτησα, μόνο και μόνο γιατί αυτοί δεν ήθελαν να συμφωνήσουν τα εξτρά χρήματα που ζητούσα εγώ. Εμείς είπαμε για αυτά τα 2, αλλά εσείς μου έχετε δώσει και όλα αυτά. Και εκείνη τη στιγμή βγήκε ο πραγματικός εαυτός του υποβιβασμού. Με συγχωρείς, εσύ δεν είσαι ικανοποιημένος στο επίπεδό σου με τόσα λεφτά. Δεν μπορείς να μας κάνεις αυτά τα πράγματα. Και εκεί, παιδιά, χωρίς να τη συζητήσω, δεν απάντησα καν. Λέω, σας ευχαριστώ πολύ. Απλά σταματάμε τη συνεργασία. Δεν τους ζήτησα λεφτά, παρότι που τους έκανα το 1/3. Δεν ήθελα να τα πάρω τα συγκεκριμένα και απλά έφυγα. Μετά από αυτό, ήσουν μέσα σου χαρούμενος. Ήμουνα μέσα χαρούμενος μόνο και μόνο γιατί συνειδητοποίησα σε καλό χρονικό σημείο ότι οι άνθρωποι με χρησιμοποιούσαν. Δεν είσαι κατάλληλος στο περιβάλλον αυτό. Είναι αυτό που έκανα προηγουμένως. Μπορεί να κάνεις λάθος επιλογή, αλλά όταν θα έρθει η στιγμή αυτή που λες παρόμοια, όταν έχεις το αισθητήριο που είπαμε προηγουμένως, κάτι σε αγχώνει. Άγχος, στρες, στεναχώρια. Κατάθλιψη, δεν σε γεμίζει. Είναι αυτό, όμως εγώ στην αρχή ένιωσα, όχι, θα είναι δικό μου θέμα. Απλά επειδή είναι επαγγελματική δουλειά, εγώ νιώθω πίεση λίγο. Και μου πήρε μετά λίγο καιρό όταν τα βάλα κάτω, αυτό που είπες πριν, πάτησα φρένο και κοίταξα γύρω μου. Όπα, κάνω πράγματα για τα οποία δεν πρέπει να, πώς να το πω, είναι περισσότερα από αυτά που μου είπαν να κάνω. Θεολόγιε, αυτό πρέπει να κάνω σήμερα. Αυτό το μυστικό, ξέρεις, να θα κάνουμε λάθος επιλογές. Δεν μπορούμε να μην κάνουμε λάθος επιλογές, έτσι. Αλλά να είμαστε σε θέση να τις σταματήσουμε και να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση εκείνη που είναι για μας. Έτσι, που είναι για μας. Τώρα μου θυμίσεις μια άλλη περίπτωση. Όταν σπούδαζα, θυμάμαι, είχα μια δουλειά. Αν έχεις δει σε σούπερ μάρκετ που έχουν κάτι αφίσες που γυρνάνε, ρε παιδί μου, ξέρεις, περιοδικά. Και είχα πάει σε εκείνη την επιχείρηση όπου έπρεπε να πηγαίνω και να τα φτιάχνω, να αλλάζω τις αφίσες κτλ. Πολύ άσχημο. Δηλαδή, αυτή η συμπεριφορά που λες, ελάχιστα χρήματα, τώρα εσύ σπουδάζεις, θες παραπάνω λεφτά. Θυμάμαι πόσο καταπιεσμένος ένιωθα όταν έμπαινα στα μάξι να πάω να κάνω τη δουλειά. Και κάποια στιγμή, όταν είπα όχι, αυτό που πες, ένιωσα ελεύθερος, χαρούμενος. Λες και απελευθερώθηκα. Αυτό είναι το μυστικό. Μην είσαι σε ένα περιβάλλον που πρέπει να είσαι. Έτσι, έτσι είναι θεολογία. Ξέρεις κάτι, θα ήθελα να πάμε την κουβέντα σε κάτι άλλο. Σε αυτό που είπαμε προηγουμένως για ηγέτες. Το είχα γράψει και σε ένα σχόλιο σε κάποια από τα βιντεάκια που έχεις κάνει ότι σχετικά με ομιλίες και με το θέμα ότι ξέρεις κάτι, έχουμε ανάγκη από ηγέτες, δεν υπάρχουν ηγέτες, πουθενά ηγέτες, έτσι. Και όλες τις εταιρείες, στο χώρο σου, στο χώρο που δουλεύω εγώ και σε άλλους χώρους, πλέον δεν θέλουν managers. Και αν παρατηρήσεις, το trend που δίνεται από μεγάλες εταιρείες είναι ότι σταματήστε να έχετε στους τίτλους σας, στις εταιρείες, τον τίτλο manager.
Οπότε βάζουν specialist, expert, διάφορες άλλες έτσι ονομασίες, ή leader κτλ. Θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό, το οποίο είναι άμεσα συνυφασμένο με αυτά που είπα προηγουμένως. Μην έχετε την ψευδαίσθηση, γιατί την έχουν πολύ αυτή την ψευδαίσθηση. Το να γίνεις ειδικός, εξειδικευμένος που λέμε, για να γίνεις ηγέτης, δεν χρειάζεται μόνο το πτυχίο. Δεν χρειάζεται μόνο η θέση, έτσι. Βλέπουμε ότι το trend τα τελευταία χρόνια είναι ότι, το έχω ζήσει και εγώ αυτό, έτσι, δεν σου λέω ψέματα, είσαι 2 χρόνια σε μία θέση και εκεί που είσαι στα 2 χρόνια και έχεις στήσει κάτι, έχεις αναδειχθεί, σε παίρνουν και σε πάνε σε άλλη θέση, άσχετη. Οπότε τι λες εσύ, δημιουργείται η ψευδαίσθηση μέσα σου, γιατί αυτή τη δημιουργεί την ψευδαίσθηση, ότι ξέρεις κάτι, αφού είσαι εκεί, είσαι expert στο κομμάτι του marketing π.χ. Είσαι expert στο κομμάτι του management, είσαι expert στο κομμάτι του technical support, είσαι expert, ξέρω εγώ, στο κομμάτι της υποστήριξης μέσω τηλεφώνου, παράδειγμα. Με αποτέλεσμα να βλέπεις έναν άνθρωπο που δουλεύει 5 χρόνια, έχει αλλάξει 5 θέσεις και να λέει ότι εγώ είμαι expert. Παιδιά, δεν είναι έτσι. Και ακούω και πάρα πολλούς, ας πούμε, μέντορες που το έχουν σπουδάσει, που λένε ότι η εμπειρία δεν είναι συνυφασμένη με την εξειδίκευση. Παιδιά, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δες τον πιλότο στα F-16. Τι του λες του πιλότου? Θα δουλέψεις 5 χρόνια και μετά θα πας άλλη θέση? Τι λες στον γιατρό που θα σου κάνει την εγχείρηση, ξέρω εγώ, μια ιδιαίτερη εγχείρηση? Ο γιατρός κάνει 6 χρόνια ιατρική, μετά ο άνθρωπος αυτός είναι 8, 9, μπορεί και 10 χρόνια για να πάρει την ειδικότητά του και μετά ταυτόχρονα δουλεύει, έτσι. Για να μπορεί μετά από 15-20 χρόνια να πείξεις κάτι, εγώ μπορώ να σε εγχειρήσω και να είσαι σίγουρος. Τι του λένε αυτού του ανθρώπου? Φύγει από εκεί, πήγαινε εκεί. Το λένε βέβαια, αλλά οι πιο πολλοί που θέλουν να κάνουν μια σοβαρή καριέρα και να είναι επιστήμονες, το κάνουν συνειδητά. Άρα, μην έχουμε το συννεφάκι, μην εφελοβατούμε και να νομίζουμε ότι μπορούμε σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσουμε και να γίνουμε experts. Μην έχετε αυτή την ψευδαίσθηση, γιατί όσοι την είχαμε, είχα και εγώ την ψευδαίσθηση αυτή, θα πέσετε και δεν θα ξέρετε πώς θα σηκωθείτε. Όσο ανεβαίνεις ψηλά με το νου σου και πέφτεις, ο χτύπος είναι τόσο δυνατός που πραγματικά δεν ξέρω αν θα συνέλθεις. Άρα θέλει σταθερά βήματα. Ασφαλώς και το να αλλάζεις θέση είναι εμπειρίες, αλλά η εμπειρία που παίρνεις δεν σημαίνει ότι είσαι ειδικός. Ταπεινότητα. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που δουλεύουν και 15-20 χρόνια. Μην τους ισοπεδώνουμε αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι. Ασφαλώς θα πρέπει να πω και κάτι άλλο, το οποίο καλό και αυτούς που κάνουν το mentoring, την καθοδήγηση αυτή σε νέα παιδιά και σε στελέχη εταιριών, να το λένε. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Υπάρχουν προσωπικότητες ανθρώπων που είναι πολυσχηδείς. Ας πούμε αυτό που λέμε ανήσυχα πνεύματα. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάτσει σε μια θέση 5 χρόνια. Θέλει εναλλαγή για να πάρει εμπειρίες. Και συνήθως αυτό το γνώρισμα είναι γνώρισμα ηγετών, να ξέρεις. Αλλά θέλει σωστή καθοδήγηση. Γιατί αν θα πάρει το μυαλό του αέρα, καταλαβαίνεις ότι είπαμε, γνώρισμα του ηγέτη είναι ταπεινότητα. Δεν θα είναι ταπεινός. Θα πάει αλλού. Άρα δεν αποκλείουμε και τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι κάνουν πολύ γρήγορη καριέρα σε 5-6 χρόνια. Γιατί είναι ο χαρακτήρας του τέτοια, η κουλτούρα του τέτοια που βαριούνται με ένα αντικείμενο. Θέλουν να πάνε στο επόμενο, στο επόμενο, στο επόμενο, στο επόμενο. Έτσι εξελίσσονται συνέχεια. Άρα ελέγχουμε τον εαυτό μας. Γιατί είμαστε φτιαγμένοι, ρε παιδί μου? Τι μας ταιριάζει? Δεν λέμε ότι κάνει ο δίπλα μας που πήρε προαγωγή στα 2 χρόνια, στα 10 χρόνια. Εγώ μπορώ να πάρω προαγωγή στα 15 χρόνια ή στον ένα μήνα. Έτσι, αυτό δεν λέει κάτι. Ο καθένας είναι διαφορετικός. Άρα χρειαζόμαστε ανθρώπους θεολόγοι που να μας αξιολογούν. Και εγώ θα σε ρωτήσω, σαν νέος που είσαι, εσύ έχεις εμπιστοσύνη στην Ελλάδα σήμερα, σε αυτό που βλέπεις, παιδί μου, αγορά εργασίας, ότι θα βρεις, θα βγεις εκεί έξω και θα βρεις ανθρώπους που θα σε καθοδηγήσουν σωστά? Για να είμαι ειλικρινέστατος, δεν έχω εμπιστοσύνη, αλλά βρίσκομαι σε μια ευχάριστη θέση από τώρα να συνεργάζομαι με εμπιστά άτομα, τα οποία είναι μεγαλύτερά μου, που μπορώ να το πω, είναι μέντορας μου ο συγκεκριμένος άνθρωπος, με βοηθάει στο κομμάτι αυτό και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μου το έχει εκφράσει και ο ίδιος ότι θέλει να βοηθήσει τους νέους. Και μάλιστα, πάνω στο δικό μου κομμάτι, στη φωτογραφία και στο βίντεο, αυτός ο άνθρωπος με τραβάει από το χέρι. Αλλά όχι επειδή το ζήτησα εγώ, να το πω και έτσι. Δεν εμπιστεύομαι την Ελλάδα. Δηλαδή, από τότε που πέρασα σε αυτή τη σχολή και πριν περάσω, άκουγα πάρα πολλά πράγματα. Μη πας σε αυτή τη σχολή, δεν έχει μέλλον εδώ πέρα. Έκλεισα τα αυτιά μου και συνεχίζω να τα κλείνω από πάρα πολλούς. Όπως για παράδειγμα το καλοκαίρι μου είπε ένας, φύγε, τι κάνεις εδώ πέρα, φύγε γρήγορα στο εξωτερικό να βγάλεις λεφτά. Αλλά δεν είμαι και από τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν τόσο γρήγορα να φύγουν από την Ελλάδα.
Θέλω να μείνω, όπως είπες και εσύ, θέλω να εξαντλήσω τα πάντα που μπορώ και όσον αφορά και το μέντορα που έχω αυτή τη στιγμή, θέλω να πάρω ό,τι μπορώ από αυτόν τον άνθρωπο, να φτάσω στο ανώτερο σημείο που μπορώ με τον συγκεκριμένο άνθρωπο και μετά θα δείξει. Μετά θα δείξει αν ο δρόμος μου είναι για εδώ ή για αλλού ή τι να σου πω. Θέλω μια ερώτηση θα σου κάνω, έτσι. Αυτή την στήριξη, αυτή την καθοδήγηση που λες, την έχεις βρει στο καθηγητή στο πανεπιστήμιο. Είσαι τώρα δεύτερο χρόνο, δεύτερο έτος. Δεύτερο έτος είμαι, ναι. Την έχεις βρει αυτή την καθοδήγηση. Κοίταξε, δεν την έχω... Ξέρω, δύσκολη ερώτηση. Είναι δύσκολη ερώτηση γιατί... Να απαντήσω εγώ για σένα. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι στο πανεπιστήμιο είναι καθηγητές και καλά και είναι εκεί πέρα. Για να διδάσκουν. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι απλά διδάσκουν. Δεν μιλάνε στις καρδιές των παιδιών. Δεν μεταφέρουν τη γνώση στην εμπειρία τους. Κάνουν κάτι άλλο. Αυτός ο άνθρωπος που λες, που είναι ο μέντορά σου, τι κάνει. Παίρνει την εμπειρία του, παίρνει το καλό του, την καλή του διάθεση, έχει ένα όραμα μπροστά του και λέει: ξέρεις κάτι, θα βρω κάποιον που θα βρω αυτά τα χαρακτηριστικά και θα του μεταδώσω ό,τι μπορώ. Αυτή λοιπόν η διαφορά είναι αυτό που λέμε. Μάνατζερ, παύλα διαχειριστής, παύλα καθηγητής, παύλα δάσκαλος του τάδε σχολείου, του τάδε πανεπιστημίου, του τάδε κολεγίου, όλο αυτό που βλέπεις versus εναντίον, δηλαδή έναντι του ηγέτη. Και βλέπεις ηγέτες στα πρόσωπα απλών ανθρώπων που έχουν μια δικιά τους εταιρεία, παλεύουν και αγωνίζονται. Αυτή είναι η διαφορά. Και ξέρεις ποια είναι η διαφορά της Ελλάδας στο εξωτερικό. Θα το πω έτσι με αυτό το παράδειγμα που πες πάρα πολύ ωραία. Στο εξωτερικό είναι αντίστροφα. Καθηγητής πανεπιστημίου, δάσκαλος, δεν είναι αυτός που έχει τον τίτλο. Είναι αυτός που έχει τον τίτλο και έχει και την εμπειρία. Και αξιολογείται και ψυχολογικό προφίλ και γνωσιακό προφίλ. Έτσι. Και πάνω σε αυτό, να κάνουμε μια ωραία παρένθεση, να το μάθουν τα παιδιά. Όλοι έχουμε ακούσει το IQ και EI. Το ένα έχει να κάνει ουσιαστικά με την γνωσιακή ικανότητα, το IQ μας, και το EI είναι το Emotional Intelligence, δηλαδή είναι η ικανότητα που έχεις να διαχειρίζεις τα συναισθήματά σου. Όλοι οι ηγέτες έχουν πάρα πολύ ψηλό EI, έτσι, και έχουν και πάρα πολύ ψηλό μισθό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, αυτή είναι η έρευνα του Harvard, έτσι, του Harvard University, που σου λέει ότι ένας ο οποίος έχει ένα IQ, ξέρω εγώ, στο 80-90, έτσι, πολύ ψηλό, και ένας ο οποίος έχει ένα IQ 50-60, αλλά αυτός που έχει 50-60 IQ έχει ένα Emotional Intelligence πολύ ψηλό, κοντά στο 100, και ο άλλος έχει χαμηλότερο, αυτός βγάζει δεκαπλάσια λεφτά από αυτόν εδώ πέρα. Και η έρευνα του Harvard έχει γίνει σε όλα τα επαγγέλματα. Μηχανικός, δάσκαλος, καθηγητής, γιατρός κτλ. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι αυτό που μετράει στην καριέρα σου, στην επιτυχία σου, είναι όχι πόσα πτυχία έχεις ή τι αντίληψη έχεις να κατανοείς πράγματα. Είναι η αντίληψή σου και η ικανότητά σου να διαχειρίσεις τα συναισθήματά σου και να επικοινωνείς με τον απέναντί σου. Αυτό έχει ο ηγέτης. Αυτό που είπε αυτός ο άνθρωπος προηγουμένως. Ο απλός άνθρωπος, δεν είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Για σένα όμως είναι καθηγητής στο πανεπιστήμιο της ζωής. Είναι ή δεν είναι. Και ας πω κάτι άλλο. Όταν πας 50 χρονών στην ηλικία μου, ποιο θα θυμάσαι? Το μέντορά μου. Βλέπεις. Κοίταξε, απλά δεν ήθελα να γίνω τόσο απόλυτος μόνο και μόνο γιατί ξέρω ότι με περιμένουν άλλα 2 χρόνια στο πανεπιστήμιο που σε ένα από αυτά είναι και η πτυχιακή που θα πρέπει να κάτσω δίπλα με έναν καθηγητή. Γι' αυτό δεν μπορούσα να δώσω απάντηση. Και αυτό ακριβώς, γιατί θα το δω το βίντεο αυτό μετά από χρόνια και θα πω, ξέρεις τι όμως. Okay, είχα το μέντορά μου, αλλά είχα και εκείνο τον καθηγητή, γι' αυτό δεν μπορούσα να απαντήσω. Εύχομαι, θεολόγοι, πραγματικά να διαψευστώ και εύχομαι πραγματικά να γίνει κάτι εδώ σε αυτή τη χώρα, που αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι, θα το πω με τον όρο που δεν θέλω να παρεξηγηθούν κάποιοι, ναι. Έτσι, αυτό που λέμε δημόσιο παλιλίκι, η καρέκλα μου ας πούμε, πάβει να είναι η καρέκλα μου και το δημόσιο παλιλίκι. Αλλά είναι το λειτουργήμά μου, έτσι. Είναι δηλαδή η ευθύνη μου. Έχουμε φτάσει στο σημείο, θεολόγε, να θεωρούμε την ευθύνη μας και την υποχρέωσή μας χαβαλέ. Δηλαδή, πάει ο άλλος, ξέρω εγώ, να διδάξει. Όπου είναι αυτό. Δημοτικό μέχρι όπου μπορεί να φανταστείς. Και το κάνει με βαριά καρδιά. Μη το κάνεις. Ή εσύ που τον ελέγχεις και βλέπεις τι άνθρωποι βγαίνουν από το πανεπιστήμιο αυτό, αξιολόγησε αυτούς που βγαίνουν και πες, αυτός αξίζει να είναι εκεί πέρα. Όχι, έχεις πάρα πολύ. Λέμε αλήθειες, θεολόγε. Ναι, έχεις δίκιο. Λέμε αλήθειες, αλλά εδώ πέρα είμαστε να λέμε την εμπειρία μας. Μπορεί να έχουμε και λάθος. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν και άνθρωποι ναι, που κάνουν. Είναι λίγοι όμως, παιδιά. Εγώ θυμάμαι στη δικιά μου την ακαδημαϊκή καριέρα, συνάντησα ένα άνθρωπο στο γυμνάσιο που διαμόρφωσε το χαρακτήρα μου στο τι μ' αρέσει, ας πούμε, σαν γνώσεις, και ένα στο πανεπιστήμιο. 2. Πολλοί δάσκαλοι, πολλοί καθηγητές, έτσι, φροντιστήρια από εδώ, φροντιστήρια από εκεί,
Δύο. Αυτού θυμάμαι. Αυτό πρέπει να λέει πολλά. Σε αυτού που ξέρει έχουν τι ευθύνε των θέσεων σε υπουργεία και σε επιτροπέ. Πλέον διαπιστώνουμε ότι δεν είμαστε ικανοί και σαν άνθρωποι και σαν σύστημα να διακρίνουμε και να εκπαιδεύσουμε και να βγάλουμε ηγέτε. Και εδώ θα σου θέσω ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Έτσι, γιατί το βλέπω να έρχεται. Το AI, το Artificial Intelligence. Είναι πρόσφατο τώρα αυτό το θέμα. Πολλοί YouTubers το παρουσιάζουν, κάνουν διάφορα πειράματα με την AI που ό,τι της λες μπορεί να στο ζωγραφίσει. Οι εργασίες μας είναι με ChatGPT. Μη με κοιτάς και εσύ το έχεις κάνει. Δεν ξέρω σε τι επίπεδο μπορεί να φτάσει. Ειλικρινά σε τι επίπεδο μπορεί να φτάσει. Εύχομαι εμείς σαν άνθρωποι να το χρησιμοποιούμε μόνο για να μας βοηθάει και όχι για τίποτα άλλο. Θέλω για αν θεωρήσουμε ότι μια τεχνολογία βγαίνει στο ευρύ κοινό, αφού πρώτα έχει δοκιμαστεί στο military section, δηλαδή στην στρατιωτική ας πούμε έτσι, τεχνολογία, η οποία είναι πολλά χρόνια μπροστά από τη δική μας, ενώ η τεχνολογία που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, έτσι. Καταλαβαίνεις ότι οι δυνατότητες είναι πάρα πολλές. Όταν, όπως είπες, είναι στις φωτογραφικές μηχανές, είναι στα παντού, έτσι. Το ChatGPT, του λες κάτι και το κάνει, το ολοκληρώνει. Του λες κάτι να ζωγραφίζει, το ζωγραφίζει. Και μην ξεχνάμε ότι πολύ μεγάλες εταιρείες, το steering committee που έχουν, πολύ μεγάλη κολοσσή, λέγεται ότι πάντα υπάρχει η πρόταση που έρχεται από AI. Δηλαδή υπάρχει ένα μηχάνημα το οποίο αξιολογεί τις καταστάσεις, τα δεδομένα, έτσι, του χώρου, της εργασίας ή ας πούμε της αγοράς που ασχολείται η συγκεκριμένη εταιρεία. Ανάλογα προτείνει, κάνει την πρότασή του, έτσι, στηριζόμενο σε δεδομένα του διαδικτύου ή της αγοράς. Τώρα θα μου πεις, και πώς συνδέεται αυτό με τον ηγέτη ή με τους ηγέτες αύριο ή με την καθημερινότητά μας, έτσι. Εγώ θα σου πω ότι επειδή βλέπω, θα τολμήσω να το πω, επειδή βλέπω μία δυναμία των ανθρώπων σήμερα και του συστήματος γενικά να εντοπίσει τα νέα παιδιά που έχουν ταλέντα, είναι ηγέτες, έτσι. Μπορούν να ηγηθούν και να προσφέρουν στον διπλανό τους. Πιστεύω ότι αυτό θα δοθεί σαν κάποια στιγμή, θα δοθεί σαν εργαλείο σε αυτούς που τώρα επιλέγουν. Δηλαδή θα σου λέει το AI στα νέα παιδιά, ας πούμε, ότι ο θεολόγος, για παράδειγμα, βλέπω ότι από την σκιαγράφηση που κάνουν το προφίλ του, ότι έχει τα χ ταλέντα, έχει τις χ δεξιότητες, άρα θεωρώ, βάσει των δεδομένων που έχει αυτό, ταιριάζει να γίνει δικηγόρος, ταιριάζει να γίνει φωτογράφος, παράδειγμα, έτσι, και να ηγηθεί ή να γίνει πολιτικός. Ή να γίνει κάτι άλλο. Το οποίο θέλω να σε ρωτήσω, στο βαθμό που βλέπεις το AI σήμερα, στην καθημερινότητά σου, έτσι, που είναι βοηθητικό, βλέπεις να ελοχεύει κινδύνους? Εγώ, όπως είπα, βρίσκομαι στο κομμάτι της φωτογραφίας και το βίντεο. Στο κομμάτι της φωτογραφίας, ενώ έπρεπε παλαιότερα, άμα θέλω να σε κόψω περίγραμμα, να πάω τσίκ, 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 πάνω-πάνω, τώρα να έχει βγει ένα AI program που λέω, Βγάλε μου τον Κώστα από εκεί, μου τον βγάζει και δεν έχει καμία ατέλεια, είναι όλο τέλειο. Σκεφτείτε αυτό το απλό πράγμα, έτσι. Μετά έρχεται το άλλο, και η εφαρμογή που βάζεις μια φωτογραφία και μπορεί να στο μετατρέψει να σου κουνάει το πρόσωπο, να μιλάει. Καλά πάμε, πάμε στο επόμενο. Έβγαλε το NBA Association προχθές σύστημα που όταν είσαι στο γήπεδο, παίρνεις το κινητό σου, σκανάρει τον εαυτό σου και μπορείς να επιλέξεις ποιον παίκτη να είσαι και να βλέπεις τον αγώνα που παίζεται live και στο κινητό σου να βλέπεις τον εαυτό σου που έχει μπει σε έναν άλλο παίκτη και να βλέπεις τον εαυτό σου να καρφώνει όλα αυτά χωρίς κανένα θέμα. Πού καταλήγει αυτό? Αύριο μεθαύριο μπορείς εσύ να με εκδικηθείς παρουσιάζοντάς με σε βίντεο που δεν έχω μπει ποτέ. Ξέρουμε όλοι για ποια βίντεο μιλάμε. Να πεις, ο θεολόγος έκανε αυτή την κακή πράξη. Άμα βρισκόμαστε τώρα στο σημείο να λέμε στην AI ζωγράφισέ μου, δεν θα φτάσουμε σε ένα σημείο να της λέμε θέλω να μου φτιάξεις μια ταινία μικρού μήκους όπου ο Μέση θα έρχεται στον Ολυμπιακό, θα υπογράφει συμβόλαιο. Εδώ δίνεις λεπτομέρειες για να στο ζωγραφίσει. Όσοι είδατε το βίντεο των Unbooksholics τουλάχιστον. Ναι. Θα χρησιμοποιηθεί από κακούς ανθρώπους για κακούς λόγους, εκβιαστικούς λόγους. Θεολόγε, συμφωνώ απόλυτα. Και ξέρεις, εσύ σαν νέος έχεις πολύ πιο έτσι, ασχολία με αυτά έτσι, καθημερινά. Εγώ το βλέπω σε άλλα κομμάτια, ας πούμε, της δικιάς μου της δουλειάς.
Όπου για παράδειγμα, ιδίως στην περίοδο της πανδημίας που είχαμε και, του εγκλωβισμού, δεν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε κτλ. Δεν υπήρχε διαπροσωπική σχέση. Χρησιμοποιήθηκε, ας πούμε, αυτή η είδους τεχνολογία ώστε να μπορέσει να κάνει promotion, δηλαδή σε English κτλ. Το οποίο σε έναν βαθμό πέτυχε, αλλά πέτυχε κιόλας. Και ο λόγος ήταν ότι ο άλλος για να επενδύσει στα δικά σου τα προϊόντα, στο δικό σου σύστημα, μιλάω για τη δικιά μας την αγορά, πρέπει να σε εμπιστευτεί. Θα μου πεις είναι ακόμα πρόημο. Ναι, είναι ακόμα πρόημο, αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό το βλέπω και εγώ να έρχεται. Το σχόλιο που θα κάνω είναι το εξής. Θεωρώ ότι είναι μια τεχνολογία πάρα πολύ χρήσιμη, αλλά ταυτόχρονα πολύ επικίνδυνη. Γιατί επικίνδυνη? Γιατί είναι σε χέρια ανθρώπων, και μιλάω για εμάς, έτσι, και για εμάς, οι οποίοι δεν έχουμε τις βάσεις και την τεχνογνωσία και την ηθική και όλο το πλαίσιο ουσιαστικά της διασφάλισης, των δικλείδων ασφαλείας, για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε προς όφελος. Και όχι όπως είπες αυτό προς προηγουμένως. Άκουγα προχθές, διάβαζα ένα άρθρο σε μια πολύ μεγάλη εφημερίδα εδώ στην Ελλάδα, διαδικτυακά και στο εντυπώ της, ότι πλέον δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να προστατεύει εσένα από το να πάρω εγώ την εικόνα σου, όπως είπες, και να σε βάλω σε ένα βίντεο χι περιεχομένου που ουσιαστικά θα σε διαπομπεύσει και θα σε φέρει σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο. Και εσύ μετά τρέχεις, που δεν φταίς, να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Και εγώ εντωμεταξύ θα έχω πάρει 1 εκατομμύριο views, 5 εκατομμύρια views, θα έχω πάρει τη δόξα, θα έχω πάρει τα λεφτά και θα το παίξω και ξέρεις. Ο έξυπνος και μετά δεν ήξερα. Συγγνώμη, δεν ήξερα. Έτσι. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο. Θέλω να το συνδέσω με τα προηγούμενα που είπαμε. Δηλαδή ότι τρέχουμε να χρησιμοποιήσουμε πράγματα, ενθουσιαζόμαστε με πράγματα, με τεχνολογίες, χωρίς να είμαστε έτοιμοι να τα χρησιμοποιήσουμε. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο να ξέρεις. Εγώ αυτό που δεν ξέρω πώς θα συνεχιστεί είναι το θέμα της δικαιοσύνης. Θα μπορεί εσύ να λες την αλήθεια, αλλά αυτά που έχουν φτιάξει για σένα να είναι τόσο αληθινά που να βγαίνεις ψευδής, ενώ είσαι αληθής. Ξέρεις κάτι, εδώ είναι άλλο μεγάλο στοιχείο. Πλέον η δικιά σας γενιά. Και η δικιά μας που έχει επηρεαστεί. Πιστεύει ότι βλέπει και ότι ακούει. Αφού δεν επεξεργαζόμαστε τα. Γιατί δεν θα πας να ανοίξεις, ας πούμε, το τάδε βιβλίο της ιστορίας ή το τάδε, ξέρω εγώ, αρχείο, να το διαβάσεις και να το αναλύσεις και να πεις ξέρεις κάτι. Δεν είναι έτσι τελικά. Αλλιώς είναι η ιστορία. Αλλά θα σου πει ξέρεις κάτι, αφού το είπε ο τάδε, που είναι τόσο φημισμένος, που έχει κάνει τόσα φοβερά πράγματα παγκόσμια. Αυτό θα πιστέψω. Δεν θα πιστέψω το βιβλίο το τάδε ή τον τάδε, ας πούμε, επιστήμονα που γράψει εκείνο το πράγμα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχεις δίκιο. Και ξέρεις, μπαίνουμε σε μονοπάτια πολύ επικίνδυνα. Πολύ επικίνδυνα. Δεν ξέρω αν εσύ, σαν νέος, έχεις, ας πούμε, την αίσθηση της ανησυχίας ότι μετά από ένα διάστημα α θα είναι και ένας κίνδυνος για τη δουλειά σου, ας πούμε, σε αυτό που θα κάνεις. Τα λέμε λίγο τα πράγματα με το όνομά τους. Πρόσφατα, μία πασίγνωστη εταιρεία ρούχων ανακοίνωσε ότι δεν θα ξαναχρησιμοποιήσει μοντέλα μόνο και μόνο εξαιτίας της AI. Θα βάζει τα ρούχα σε μοντέλα στην AI. Ψεύτικα δηλαδή. Φαντάσου να πούμε στον κόσμο θα είναι. Θα είναι ψεύτικα μοντέλα, δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στον κόσμο και απλά θα φοράνε τα ρούχα. Θα παίρνουν τα αυτιά τα δικά μου, τα δικά σου μάτια, το σώμα ενός άλλου και θα κάνουν κάτι. Με λίγα λόγια, δύο δουλειές εξαφανίζονται. Τα μοντέλα και ο φωτογράφος. Και άμα θέλετε, και αυτοί που βρίσκονται πίσω από τον φωτογράφο που επεξεργάζονται τις φωτογραφίες. Οπότε, πάνω σε αυτό το κομμάτι, δεν ξέρω αν πρέπει να αγχωθώ ακόμα ή όχι. Όμως, για να λέω και τις αλήθειες, αν μπορούσα εγώ απλά να τράβαγα ένα κλικ και μετά να έλεγα σε μία AI, φτιάξε μου τη φωτογραφία για να τη δώσω. Αυτό δεν θα ήταν πολύ η διευκόλυνση στη δουλειά σου. Τώρα, φαντάζομαι να έχει ένα αρχείο, ξέρω εγώ, με 500 φωτογραφίες που έχει τραβήξει ένα γάμο. Έτσι. Και να του πεις, κάνε μου μία επιλογή από τις 500, μία πρώτη επιλογή, 50 φωτογραφίες που θέλω να στείλω στα οποία θέλω να έχεις αυτά τα κριτήρια. Ξέρω εγώ, να μην είναι θαμπές, να μην έχουν κόκκινα μάτια. Λέω τώρα παραδείγματα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και εκτός αυτού, παίρνεις πολλές δουλειές, άρα πολλά χρήματα. Από τη στιγμή που το κομμάτι της επεξεργασίας και φωτογραφιών και βίντεο δεν θα είναι στο χέρι μου, εγώ το μόνο πράγμα που θα κάνω, θα παίρνω την κάμερα και θα τραβάω, θα βάζω το είναι μου στην κάμερα και μετά θα λέω AI. Επεξεργάσσοντες. Ναι, τότε αυτό νομίζω θα βγω κερδισμένο. Κοίταξε, είπαμε ότι είναι μια τεχνολογία πολύ, πολύ, πολύ σημαντική, έτσι. Και μην ξεχνάς ότι το AI, από όσο γνωρίζω, χρησιμοποιείται και πάρα πολύ στα ρομποτικά μηχανήματα που κάνουν εγχειρήσεις, λέιζερ, έτσι. Ναι. Τα οποία φαντάσου δουλεύουν πάνω σε μια πλατφόρμα, η οποία συνεχώς εξελίσσεται. Θα σου πω, κάποιοι λένε, ξέρεις κάτι, η εμπειρία ενός γιατρού δεν μπορεί να. Ας πούμε, την εμπειρία δεν μπορεί ένα μηχάνημα να την αποκτήσει. Με ποια έννοια, ας πούμε, πας σε ένα χειρουργείο βαρύ, έτσι. Που όλοι έχουμε ακούσει από κάποιο γνωστό μας, που πάει να κάνει μια επέμβαση, τον ανοίγουν και βρίσκουν κάτι άλλο μέσα, έτσι. Τώρα θα μας πούνε και αυτοί που είναι και γιατροί,
γιατί μιλάτε για ένα πράγμα που δεν το γνωρίζετε. Σωστό, έτσι. Σωστό. Αλλά εμείς το βλέπουμε απ' έξω, σαν παρατηρητές, όπου η εμπειρία ενός πολύ καλού γιατρού θα δει ότι ξέρεις κάτι, πήγαμε για αυτό, αλλά δεν είναι αυτό, δεν βλέπουμε και κάτι άλλο. Θεωρώ ότι τα ρομποτικά συστήματα ίσως και να αποκτήσουν κάποια στιγμή αυτή την εμπειρία, με την έννοια ότι ξέρεις κάτι, θα παρεμβαίνει ο άνθρωπος και θα λέει ξέρεις κάτι. Ναι, τώρα κάνε εκείνο το σενάριο ή το άλλο σενάριο. Πιστεύω ότι μπορεί να ξεπεραστεί, αλλά ο κίνδυνος ποιος είναι. Ο κίνδυνος είναι, όπως σε όλα τα πράγματα που έχουν να κάνουν με τον ανθρώπινο παράγοντα, και λέμε σταματάμε εμείς να ασχολούμαστε με αυτό και το κάνει κάτι αυτόματα. Πάβουμε να ασχολούμαστε και πάβουμε να έχουμε την εμπειρία. Κατάλαβες τι να σου πω. Κοίταξε, είμαστε άνθρωποι και πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Αλλά πάντα πρέπει να κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας που είναι το όριο. Σου έλεγα προηγουμένως που ερχόμασταν εδώ, είδα στο LinkedIn το είδα αυτό, μια εταιρεία έτσι πολύ γνωστή με ρομποτικά, που είχε φτιάξει ένα baby stroll, δηλαδή ένα καροτσάκι που πας πρώτα το παιδί σου, το οποίο κινούνταν με τις κινήσεις που έκανε εσύ από απόσταση. Δηλαδή, του έκανε έτσι και κινούνταν μόνο του. Του έκανε έτσι και σταμάταγε. Του έκανε έτσι με το δάχτυλό σου και γίναγε σβούρες. Και η ερώτηση, ας πούμε, αυτού που το ανέρτησε είναι σαν πόλα, ας πούμε, σαν δημοσκόπηση. Λέει, σας αρέσει το που βλέπετε, θα το χρησιμοποιούσατε. Τα σχόλια ήταν κατά πλειοψηφία αρνητικά. Σου λέει, κάτσε ρε φίλε, είσαι μάνα, είσαι πατέρας. Δηλαδή, ούτε αυτό μπορείς να κάνεις για να μην το κάνεις και να το κάνει το ρομπότ. Δηλαδή, είναι αυτό που σου είπα προηγουμένως. Κάπου πρέπει να μάθουμε να μπαίνει το όριο. Και όριο δεν μπορεί να βάλεις αν δεν το έχεις δουλέψει αυτό το πράγμα. Αν δεν έχεις την εμπειρία πάνω στο AI. Σε όλους τους τομείς, έτσι. Είτε φωτογραφία λέγεται, είτε ιατρική λέγεται, είτε μηχανική λέγεται. Αυτά θέλω λόγια. Ειλικρινά, δεν ξέρω, πέρασε γρήγορα η ώρα. Ναι, έχουμε. Δεν το περίμενα. Μιλάμε πάρα πολύ ώρα. Κοίταξε να δεις τώρα. Σε τι σημείο βρίσκομαι. Όση ώρα μιλάγαμε, μ' άρεσε τόσο πολύ η συζήτησή μας, που έχω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που μπορούμε να εξαντλήσουμε. Αυτό θα το αφήσω στο κομμάτι των συνδρομητών και θέλω να γράψουν κάτω στα σχόλια απόψεις σχετικά με όλες τις θεματικές που μιλήσαμε. Θέλω να δω, ξέρω εγώ, μεγάλα κείμενα. Δεν ξέρω, μπορεί και να μην θέλουν να γράψουν. Ή άμα θέλετε κάτι να το γράψετε και να μην το εμφανίσετε στο YouTube, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Instagram μου, το οποίο βρίσκεται κάτω στην περιγραφή. Θα το περιμένω στάνταρ. Άμα θέλετε κι εσείς να συνεχίσουμε τέτοιες συζητήσεις μαζί με τον Κωνσταντίνο και γιατί όχι, έχουμε και τρίτη θέση εδώ πέρα, μην προσέρθει και κάποιος να κάνουμε μια πολύ καλή συζήτηση. Θέλω πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω, Κώστα, για το χρόνο που μου έδωσες για να κάνουμε αυτό το βίντεο. Να πω επίσης ότι τα πνευματικά δικαιώματα του βίντεο είναι του Κώστα. Η ιδέα ήταν εξ αρχής δικιά σου. Πρέπει να λέμε τις αλήθειες. Μου προσφέρθηκε να κάνουμε αυτό το βίντεο και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι συζητήσεις. Και γενικά, επειδή το YouTube το έχω σαν βιβλιοθήκη, όπως είπες εσύ στην αρχή, και κάνω βίντεο που όσοι με ξέρουν πολύ καλά, κάνω βίντεο που θέλω να μείνουν, έτσι ώστε μετά από χρόνια, αν δεν πέσει η πλατφόρμα του YouTube, να τα βλέπω. Δικές μου προσωπικές εμπειρίες. Όσοι μείνατε μέχρι τέλους, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το support σας. Πατήστε ένα like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Ναι, θεολόγια. Ή dislike αν δεν σας άρεσε. Θεολόγια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είσαι καλά. Να σου πω έτσι ότι είμαι βέβαιος ότι θα βρεις και πιο ενδιαφέροντα άτομα από μένα να κάνεις αντίστοιχες κουβέντες, συζητήσεις. Και θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν το συμπέρασμα θα είναι ίδια συνισταμένη αυτό που συζητήσαμε, έτσι. Η ιδέα ήταν αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι να κάνουμε κάτι το οποίο θα μείνει κάτι στον κόσμο που μας ακούει, έτσι. Μπορεί για τίποτα, μπορεί να το πετάξουν. Αλλά η ουσία είναι αυτή, γιατί ακούμε πάρα πολύ κόσμο να μιλάει και αυτό είναι ένα μήνυμα που θέλω να περάσω. Όταν έχετε από εμπειρία μάθει κάτι, το έχετε βιώσει. Είναι βίωμά σας, έτσι. Κανείς δεν μπορεί να τα αφισβητήσει. Όταν λοιπόν ακούτε μία άποψη η οποία είναι αντίθετη με το βίωμα που έχετε, να μην φοβάστε να την πείτε. Έτσι, γιατί πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο. Να φοβόμαστε να λέμε την άποψή μας. Έτσι, θεολογία. Έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε ανθρώπους να μιλάνε εμπειρικά, θεωρητικά στις καρδιές μας και αυτά που να μας λένε να μην τα έχουν βιώσει. Εκεί έχουμε καταντήσει. Άρα, να μην φοβάστε να λέτε τη γνώμη σας. Και πραγματικά χαίρομαι όταν βλέπω παιδιά σαν και εσένα και άλλα παιδιά στο YouTube, έτσι, που κάνουν αντίστοιχες προσπάθειες. Μην το σταματήσετε αυτό. Είναι πολύ δυνατό. Είναι η παρακαταθήκη σας και το μέλλον σας. Λοιπόν, και γραφτείτε, παιδιά, στο κανάλι του Θεολόγου, γιατί πραγματικά κάνει εξαιρετική δουλειά, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, Κώστα. Αυτά, παιδιά, μέχρι την επόμενη φορά. Εύχομαι να είστε όλοι πάρα πολύ καλά.
και μην ξεχνάτε πότε μα πότε να χαμογελάτε. Γεια σας! Yeah.